Τι είναι άλλη εκπομπή είναι αυτή? Κάτσε ρε φίλε, έχουμε ένα χάλι, έχουμε ένα σήμα καρατέ. Να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ναι, μόνο αν είναι κάποιες ειδικές συνθήκες και κάτι είναι. Εδώ, παιδιά, μου αρέσει να ξεκινάμε την εκπομπή με συγκλονιστικές ειδήσεις και δηλώσεις. Ο γυναικολόγος μου μου είπε ότι μπορώ να καταψύξω ο Άρια, Θωμαία Πέργη. Και κάθε ο κιός και ανησυχεί για το μέλλον του και τι η ζωή του και όχι οι πολιτικές εξελίξεις και ο Τσορμπατζόγλου, όχι τι τα παιδιά μου, σε τι κόσμο μεγαλώνουν, αφού μπορεί να καταψύξει τα οάρια της η Θωμαία Πέργη, όλα πάνε καλά. Η Θωμαία Πέργη η οποία είναι γοναμπή Μάγκη Χαραλαμπίδου, έτσι, γοναμπή, αλλά ποτέ δεν αγίνει. Το άλογο ένα είναι, το αλόγατο. Το αλόγατο είναι ένα και λέγεται Μάγκη Χαραλαμπίδου. Αδέρφια, μαζευτήκατε σιγά σιγά, όχι στα παλού τώρα. Δώσε ακόμα λίγο, δώσε λίγο το σήμα μας να ακουστεί, για να μαζευτούν. Γιατί το γυρίζουν αλλού, όταν τελειώνουν εκπομπές, τελείως τσατσαρός, το γυρίσατε αλλού. Πάω σίγουρα. Ξαναμαζευτείτε τώρα, τελειώσαν οι σεμινάρια, σεμινάρια ραδιοφωνικά. Ξαναγυρίστε λίγο. Ακούτε, μαθητευόμενοι που θέλετε να κάνετε ραδιόφωνο. Ακούτε τον έμπειρο. Ξαναγυρίστε λίγο. Κάνε μια περιγραφή, Μαρία. Τι σημαίνει αυτό που λες? Ναι, γιατί τώρα είναι σίγουρα αλλού. Μου το έχουν πει 100 άτομα. Σας χάνουμε σχεδόν πάντα στα 5 με 7 πρώτα λεπτά. Γιατί έχουμε γυρίσει αλλού, το ξαναγυρνάμε λίγο, ακούμε πάλι διαφημίσεις, ξαναφεύγουμε. Οπότε δώσε λίγο το χαλάκι μας. Χρήστο Κιώση, για μία ακόμη, για ένα ακόμη πρωινό Δευτέρας. Χρήστος Κιώσης μαζί μας, η τεράστια και πολυσχηδής αυτή προσωπικότητα, άκα DJ Κίος. Σήμερα είπα θα του φέρω τυροκούλουρο. Αλλά χθες οι αδερφοί στα Αγκίδη ξημερώματα δεν είχαν βγάλει, την ώρα που πήγα εγώ είχαν βγάλει μόνο κουλούρι. Οπότε πήρα για μένα ένα κουλουράκι και ένα για το Χρήστο. Και συνειδητοποίησα σήμερα το πρωί, παιδιά, είναι απίστευτο. Τώρα κάνουμε τώρα και τζάμπα διαφήμιση. Είτε μια, το πούμε μια φορά τέλος πάντων. Αδερφοί στα Αγκίδη, τα γνωστά αρτοποιεία, έτσι είναι απλωμένα σε όλη την πόλη. Έχουν τη σακουλίτσα οι άνθρωποι και το περιτύλιγμα χαρτί νομίζω που έχουν δύο ανδρικές μορφές. Αν δεν κάνω λάθος, υποτίθεται ότι είναι οι αδερφοί στα Αγκίδη. Υποτίθεται. Δείτε, παιδιά, την κεφαλή που είναι πιο πάνω. Όπως κοιτάς τη σακούλα, οι δύο είναι μία πιο πάνω. Προφανώς ο πιο μεγάλος. Παιδιά, με ποιον μοιάζει? Ο Μανώλος Χιμένεθ. Σήμερα έπαθα πλάκα. Χρήστο, κοίτα τη σακούλα. Η κεφαλή που είναι η πιο πάνω. Που είναι γελαστή. Ο Μανώλος Χιμένεθ με λίγο πιο μικρή μύτη. Μαρία, μπορείς να πεις κάτι που να ενδιαφέρει παραπάνω από δύο άτομα? Ποδοσφαιρικό, ρε φίλε. Χιμένεθ, αδερφή στα Αγκίδη. Εντάξει, κανονικά πρέπει να πάρω να με κεράσουν για μια εβδομάδα να μου έχουν κούτρα φαγητό. Εδώ στη Βενιζέλ με Μητροπόλεως. Κανονικά. Τι έπαθε ο Σερ Άλεξ? Ο Σερ Άλεξ, εννοείται ότι η σκέψη μας είναι στο Σερ Άλεξ, οι προσευχές μας. Εγώ με αυτή τη σκέψη ξύπνησα σήμερα. Η χτύπη της καρδιάς μας είναι στον Σερ Άλεξ που βρίσκεται ακόμη συντατική. Έπεσε. 76 χρονών. Ναι. Έπεσε. Αυτό εγώ άκουσα και διάβασα, ότι έπεσε και χτύπησε μέσα στο σπίτι του. Έγινε επέμβαση. Ή από πέσιμο ή από... Ναι. Εννοείται ότι... Εμάτωμα στο κεφάλι, ναι. Από το πέσιμο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εκατομμύρια tweet και μηνύματα από όλοι οι πρώην ποδοσφαιριστές του και όχι είναι πρώην. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δηλαδή δεν έχει επαφή. Κοίταξε, είναι συντατική, δεν ξέρω εσύ τώρα. Μέχρι και χθες το βράδυ εγώ αυτό που είχα διαβάσει ότι είναι συνεχής να είναι συντατική. Τώρα μάλιστα. Λίγο σε ανησυχεί αυτό. Μπράβο, ρε. Καλά ήταν όμως. Προχθές σε γήπεδο ήταν. Ποιο ρε, μια χαρά. Τίμησε τον Βενγκέρ, έκανε πλάκα. Την επόμενη μέρα πήγε. Τον Βενγκέρ. Δεν το είδες, βέβαια, ναι. Α, πριν ναι. Το μάτς με την. Ναι, στο United Arsenal. Ναι, και φώναξε τον Μουρίνιο, του λέει έλα, έλα και εσύ. Και πάει ο Μουρίνιο, καλή μου χειραψία και φεύγει. Από υποχρέωση. Ναι, εντάξει, είπε μια κουβέντα και έφυγε. Όχι, ρε, μια χαρά. Επόμενη μέρα λέει, πήγε, είδε, παρακολούθησε τι παιχνίδι μικρών, προπόνηση τέτοια. Όχι, ο άνθρωπο. Ατύχημα δηλαδή. Ναι, φτουφτουφού, δεν. Εντάξει. Εννοείται, και τώρα επειδή ακούει κόσμο που έχει και το δικό του άνθρωπο, εντάξει παιδιά, με όλους που είναι στα νοσοκομεία και όσοι μας ακούτε τα πρωινά από νοσηλευτικά ιδρύματα, να είστε καλά παιδιά, κουράγιο, δύναμη, σύντομα 100% υγιής κοντά μας. Οι ευχές από την Τρόικα, από Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, Μάριο Ασλαμή και Χρήστο Κιώση. Και Χρήστο Τσαλτίδη κάποια στιγμή που μπορεί να περάσει να έρθει από εδώ πέρα, έτσι. Να πούμε τι γιορτή είναι σήμερα. Ναι, ναι. Και να βάλουμε και ένα κουιζάκι έτσι για Δευτέρα, κανένα ζευγάρι για Λίου. Έχω κάτι εδώ πέρα, να το σχολιάσετε. Κάτι έχω κρατήσει εδώ πέρα. Τώρα τα δούμε αυτά. Συγκινητικές στιγμές για τον Βενγκέρ. Ναι. Αποχαιρέτησε χθες. Ναι. 3-0. 5-0. 5-0. Την άρεσε να την Μπέρνλι. Την Μπέρνλι, ναι.
Σε αγωνιστική που έχασε η United, έχασε η Liverpool, έχασε και η Tottenham. Ναι. Και η Chelsea πλησιάζει. Για τη Liverpool, παιδιά, το λέω με συμπάθεια και κατανόηση, έτσι, και αγάπη. Πάρτε την Brighton, τελευταίο παιχνίδι. Γιατί όπως μου έστειλε μήνυμα ένα σε ψέτο βράδυ στη Μαρμίτα, του χρόνου θα είστε σε όμιλο με τον Αστέρα Τρίπολης. Χρήστο, θα πάμε. Αστέρας Τρίπολης Λίβερπουλ. Εγώ θα πάω. Βάζω ό,τι θες. Τι θες, πάμε. Σε κερνάω εγώ το ξενοδοχείο. Εσύ κέρνα εκεί τα ψητά. Στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Θα είναι ωραίο αυτό. Αστέρας Τρίπολης Λίβερπουλ θα είναι ωραίο. Δεν έχει νόημα το σημερινό Παναθηναϊκός Ξάνθη πλέον. Τέλος. Δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί η βροχή δεν τους έσωσε. Ναι, γιατί πάρα πολύ απλά και 0-5 να νικήσει. Όχι, με 0-5. Θέλει η Ξάνθη νίκη με να μην δεχθεί γκολ και να βάλει 9, 10, 11, κάτι τέτοιο. Είναι πάνω. Γιατί έχουν ισοβαθμία και ίδια αποτελέσματα. Ναι, ναι. Ναι, νομίζω ναι. Και γκολ συν έχει ο Αστέρας. Εντάξει, κάποιοι με κορόιδευαν. Ο Αστέρας είναι 15, Ξάνθη 0. Πρέπει να νικήσει σήμερα, δηλαδή. Και το μάτς αν γίνει, έτσι. Αν ο καιρός είναι εντάξει στην Αθήνα. Εννοείται. Όχι, μπορεί να μην γίνει, ρε, άμα είναι πάλι χάλια ο καιρός. Να τα αφήσω κρεμότητα. Και είναι το... Κάτσε, άμα είναι χάλια, δεν και καλά θα γίνει σήμερα. Άμα γίνει το Απόστολος Νικολαίδης, σαν τα μούτρα του αλουνού, θα γίνει τέτοιο. Θα γίνει το μάτς. Δηλαδή. Δώσε quiz. Α, είναι δυνατόν. Λοιπόν, να δώσουμε κάτι σαν quiz, έτσι. Δυστυχώς, ρε, εσείς τώρα τι να βάλω. Απίστευτο look-alike χθες το Καφτατζόγλιο. Το είπα στον αέρα με Ματζιούκι και το σχολίασε κόσμος. Με Ματίγια Τάντιτς, τον αδερφό του Τάντιτς του Πανσεραϊκού. Πώς το λένε τον Τάντιτς του Πανσεραϊκού? Πού να θυμάμαι, ρε. Πού να θυμάμαι, έχει και ένα Τάντιτς της Southampton. Ναι, εκείνος είναι της Southampton, είναι Τάντιτς. Γράφεται διαφορετικά, το έχω δει. Σέρβος κι αυτός, παικταράς. Τι διαφορετικά γράφεται. Η οποία Southampton τι παθαίνει, ρε. Πέφτει, στο 95,5. Είδες, Χρήστο, πώς το τρώει. Πούλησε όλους. Από την Everton. Αδιάφορη Everton. Η Southampton θέλει μόνο νίκη. 0-1 με κεφαλιά του Redmond. Κλασικό βρετανικό γκολ. Και στο 95,5 σουτ σιρτό του Davis. Η μπάλα χτυπάει σε παίκτη, αλλάζει πορεία και μπαίνει μέσα. Λιπόθυμοι άνθρωποι. Πληγώνομαι για Stoke City. Πληγώθηκα για Stoke City. Δεν ήθελα με τίποτα να πέσει Stoke City. Με τίποτα. Μακάρι να σωθεί η West Brom. Κυνηγάει το θαύμα του θαύματος. Μακάρι να σωθεί. Να δούμε. Είχαμε Ηρακλής 1908, Απόλλων Παραλιμνίου 1970, είναι 70 κάτι, 0-0, το συγγνώμη, με τον γκολ του Χρήστου Ρόβα, ποιου άλλου θα έλεγε κάποιος, στο τέταρτο λεπτό και με κορυφαίο του αγώνα, με διαφορά από τον δεύτερο, τον Στέφανο Γουναρίδη. Αν μας ακούει ο ίδιος, ας μας κάνει ένα τηλέφωνο. Ναι, 23-10-287-888. Ανοιχτές οι γραμμές μόνο για Στέφανο Γουναρίδη. Έτσι. 23-10-287-888. Το κορυφαίο παιχνίδι της καριέρας του. Μετά από εκείνο με τον Άρη στο Χαριλάου εναντίον του Πανιωνίου, στο οποίο δεν έπαιξε, αλλά ήταν ο MVP του Άρεος, Άρης Πανιώνιος 1-0, σώζεται ο Άρης, όπου παίρνει την πιο μεγάλη σε διάρκεια κίτρινη κάρτα που έχει καταγραφεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το 80. Έφαγε ο Στέφανος Γουναρίδης στον πάγκο για κάρτα κίτρινη καθυστέρηση περίπου 4,5 λεπτά. Έτσι, τεράστια προσφορά, σε εκείνο το παιχνίδι σώζεται ο Άρης. Στο Άρης Πανιούς με ήρωα τον Στέφανο Γουναρίδη χωρίς να παίξει καθόλου. Λοιπόν, Ματίγια Τάντιτς του Απόλλωνα Παραλιμνίου, αδερφός του Τάντιτς του Πανσεραϊκού, ολόιδιος με Πάμπλο Αϊμάρ. Πρώην παικταρά της Βαλένθια και της Εθνικής Αργεντινής. Δεν μπορώ να το βάλω αυτό, γιατί τι να το βάλω. Έχει έφυγει τρεις φορές. Πού είχε? Στον ΠΑΟΚ. Ο Πάμπλο Αϊμάρ. Δεν το φέρνατε, κάτι μεταχρεωτικό. Ναι. Ναι. Ειδικά ένα καλοκαίρι είχε παίξει πολύ, Μόνο ένα. Ναι, ειδικά ένα καλοκαίρι είχε παίξει πάρα πολύ. Λοιπόν. Δύο ερωτησούλες. Όχι, δεν είναι δύο ερωτησούλες. Θέλουμε το καλύτερο σχόλιο και την πιο παιχνιδάτη απάντηση και τα δύο έχουν να κάνουν με το ματς ΠΑΟΚ ΑΟ Πλατανιάς Χανίων 3-0. Ημίχρονο 2-0. Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ είναι άξιος πρωταθλητής στις WAGs. Wives and Girlfriends. Έπαθα πλάκα στην σύνδεση που έγινε πριν την έναρξη του αγώνα. Με διαφορά χαόδιο ΠΑΟΚ, καλύτερος από την ΑΕΚ, στις συζύγους
και τις γκόμενες, στις wags που λένε οι Άγγλοι. Wives and girlfriends. Με χαόδη διαφορά. Περιμένουμε το καλύτερο σχόλιο και την καλύτερη απάντηση στο απλό ερώτημα γιατί δεν ήρθε το Σάββατο στην Τούμπα η φύζιο του Πλατανιά. Αυτός ο κορίτσαρος, ο κοπέλαρος που τρελαίνει κόσμο, μία από τις δύο, τρεις πιο όμορφες γυναίκες που βρίσκονται σε πάγκο ποδοσφαιρικής ομάδας στη μεγάλη κατηγορία στην Ευρώπη, γιατί το Σάββατο δεν ήρθε στην Τούμπα. Και βλέπαμε έναν συμπαθέστατο κατά τα άλλα, φαλακρό ογκώδη κύριο με το βοηθό του να μπαίνει μέσα όταν τραυματιζόταν οι ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας. Λοιπόν, το καλύτερο σχόλιο στο Wives and Girlfriends και η καλύτερη απάντηση στο γιατί δεν ήρθε η φυσιοθεραπεύτρια του Πλατανιά το Σάββατο στην Τούμπα θα κερδίσουν από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Εισαγωγής τα γυαλιά. Τρία καταστήματα Opticon Express μας στηρίζουν στη Θεσσαλονίκη. Ένα δυτικά στην New Ευκάρπεια, Πολυτεχνείο 23. Τα άλλα δύο στο κέντρο. Το ένα downtown, καρά downtown, Παύλου Μελά 11, κάτω από τη Τσιμισκή, δεξί χέρωπος κατεβαίνεις. Και το άλλο στην 26 Οκτωβρίου 28, απέναντι τα νέα δικαστήρια. Οι νικητές θα πάνε σε ένα από τα τρία και θα πάρουν το ζευγάρι γυαλιά ηλίου το οποίο έχουν κερδίσει. Οι χαμένοι θα καβατζώσουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία μπορούν και να εξοφλήσουν σε ένα από τα τρία Opticon Express. Στο τηλέφωνο απαντάτε στη Μαριλίζ 2310-287-888 και προτιμάμε εδώ πέρα τώρα λίγο για να υπάρχει κείμενο, επειδή δεν είναι διαγωνισμός εδώ πέρα καθαρός, είναι και κείμενο, SMS-ικά, FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Ξεπαρθενιαζόμαστε από τον 8-8-7. Όχι, απλά ρώτησα, τι έβαλα για τον Άρη, τι ρώτησα. Α, κάποιος να με ενημερώσει αν είναι αλήθεια ότι έγινε αποδέκτης σχρόνιμη αποδοκιμασιών ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Δεν ισχύει, απαντάς εσύ. Να μην περιμένω από άλλους. Αφού έχασε, ρε. Τι άρμα φοράς? Αυτό είναι αντιμασκαλητικό. Ρολόν. Είσαι ο μόνος, εσύ και εγώ εδώ μέσα που φοράμε ρολόν. Φοράω και ρολόν και από και σπρέι σώματος. Και σπρέι σώματος. Γιατί αρχίζει και υδρώνουμε, κάνουμε και είμαστε οι μόνοι. Γιατί αρχίζει και υδρώνουμε. Το οποίο το έστειλα εγώ στο 0. Το έστειλα εγώ στο 0, μάρτυρα ο κ. Σκιώστη. Εγώ το έστειλα στο 0. Άρα κάποιο ανέβηκε μετά στο 4 και το έστειλα κάτω. Είμαστε οι μόνοι εδώ μέσα, εσύ και εγώ που φοράμε. Άλλο δεν μυρίζει, δεν φοράει όμως ούτε ρολόν ούτε σπρέι. Άλλο και ο Χρήστος δεν μυρίζει, αλλά δεν φοράει. Είμαστε οι μόνοι εδώ μέσα. Μάρι, πες τίποτα σχετικό με την εκπομπή. Τι είπαμε για τον Άρη στην αρχή, κάτι για τον Άρη. Τίποτα δεν έχει πει τον Άρη. Δεν έχει πει, δεν ασχολήθηκε κανένας. Όχι για τον Βαγγέλη, κάτι άλλο είπαμε για εσύ, νομίζω. Ότι κέρδισε και σώθηκε. Ότι, όχι. Ότι με μία νίκη ο Άρης την Τετάρτη και μία ήταν ο ΠΑΟΚ, πληρώνεις εσύ το στοίχημα. Το ξέρεις αυτό. Το πες. Για να ξέρω τι υποστηρίζω. Αν νικήσει ο Άρης. Νικάει ο Άρης. Ναι. Χάνει ο ΠΑΟΚ, ναι. Για να σωθεί ο Πανιόνιος. Ωραία, με ποιο μέσα εσύ. Εγώ με το Ρέθυμνο στην έδρα μου. Άνετος είμαι. Ναι. Πάω στις 5. Ναι, και αυτός στον Πανιόνιο που πρέπει να σωθεί εκτός έδρας. Εδώ δεις τώρα. Και τελευταία αγωνιστική, παρακαλάς να χάσω τον Κολοσσό για να κερδίσει το στοίχημα. Κορέδευε, στις 5 έχουμε πάει. Εγώ πώς έχω μπλέξει σε όλο αυτό χωρίς να ασχολούμαι με τον μπάσκετ καθόλου. Κάτσε πήγα σε σένα. Ούτε καν θέλω να, δεν θέλω να ξέρω για μπάσκετ. Ένας να στήσει το μάτι με το φάρο τελευταία. Για να πάει, για να φάει. Σε γυράδικο θα μας πας. Να σου πω κάτι. Αν αυτή η ξεφτύλα, αν στήσει μάτς του ΠΑΟΚ να χάσει για να σου κάνω τραπέζι εγώ. Αν δεν κερδίσει, ναι. Πέφτει. Ωραία, και ο Πανίνος το ίδιο. Και ο Πανίνος παίζει με τους δύο, επιλέγει ποιος θα πέσει. Επιλέγει ποιος θα πέσει. Γιατί ο Άρης κέρδισε και πάει για play-off τώρα. Πάει για play-off, πάει. Μήνυμα το οποίο με διαλύει, πραγματικά με διαλύει όμορφα, του 887, αυτός μας ξεπαρθενιάζει σημασικά για την εβδομάδα. Η οπαδή της City στη φιέστα του, παρένθεση, κανονική, όχι σαν της Τούμπας, κλείνει παρένθεση. Δεν έγινε φιέστα στην Τούμπα. Ευτυχώς οι παίκτες σας λύτωσαν. Δεν έχει φιέστα, δεν έχει καμία φιέστα. Δεν είχατε κάνει να πανηγυρίσετε πρωτάθλημα που δεν πήρατε. Πήγα να κάνουν έτσι και δεν θέλανε οι παίκτες. Καμία φιέστα δεν. Μπράβο στους παίκτες σου. Μπράβο στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Χειροκρότημα σε όλους τους παίκτες. Τελείωσε χρονιά. Και βαθμολογικά έχουν τους πιο πολλούς βαθμούς. Το Σάββατο τελειώνει χρονιά. Κάνετε συνεργασία στο ΠΑΟΚ 24 με National Geographic. Mm. Τι είναι αυτές οι ουρακοτάκι. Πολλά μηνύματα να μας πει ο Χρήστος τι έκανε ο Άρης στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Φίλε, απίστευτο.
Έφερα 0-0 με 6 δοκάρια. Με 6 δοκάρια. Ρομπέντο Δασόν γίνεται. Και κανονικό γκολ που ακύρωσε ο Χαλίφης. Η ΕΠΟ τα τσιμιτσικότσι. Κανονικό γκολ μου ακύρωσε. Και τι γίνεται, το χάνεις, πες μου. Και πέρασαν αυτοί. Ένα βαθμό πάνω. Οι δύο αγωνιστικές. Με ποιον έπαιζες εσύ? Τα τρίκαλα. Τα οποία τρίκαλα. Άμα θα σου βάλω βίντεο. Έχει βίντεο. Το είδα το μάτι. Ναι. Έχει βίντεο. 6 δοκάρια, ρε φίλε. Τα τρίκαλα είναι αδιάφορα. Αδιάφορα, είναι 8. Δεν κέρδισε. Άρα κάτι μου μυρίζει εμένα. Πρόσεξε. Κάτι μου μυρίζει. Και στο τέλος σφυρίζει. Έκτο δοκάρι είναι στο 94. Έκτο δοκάρι, τι πάει. Φέρε ένα χαρτομάντιλο. Τελειώνει 0-0 και τρέχουν σαν τρελά τα τρίκαλα και πανηγυρίζουνε. Ένα χαρτομάντιλο φέρετε. Μου κάνει μία παντομήμα με το χέρι, δεν τη μεταφέρω. Κατάλαβες. Για να πανηγυρίζουν αδιάφορες 0-0 και 0. Δεν μπορείς να φανταστείς, το βάλω. Πανηγυρίζουνε και πήραν αυτές το φάλο. Βάλτε το εσύ και. 6 δοκάρια, φίλε. 6 δοκάρια. Δεν γίνεται. 6 δοκάρια ο Άρης. 6 δοκάρια. Και κάτσε εκεί είναι φαβορίτο. Πόσα χρόνια σκέφτεσαι. Εσείς που ρωτάτε. Ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά, 6 δοκάρια έχει ο Άρης. Την επόμενη εβδομάδα που πέρασε ο Άρης, γιατί αν δεις και έκανε 0-0 ο ΠΑΟΚ και πέρασε ο Άρης μπροστά. Ναι. Δεν είπε τίποτα. Αυτοί είναι οι προπαγανδιστές. Πολύ ηρωνία. Αυτοί είναι. Και αυτός με τα μηνύματα που στέλνει τώρα ήταν εξαφανισμένος. Δύο στείλανε. Τέτοιες κότες είναι όμως. Τέτοιες κότες. Λοιπόν, πάω στο διάλειμμα. Τρίτος. Και επανέρχομαι. Τρίτος. Κι άλλος έστειλε. Πού τα ξέρετε όλα αυτά εσείς, ρε. Θα γράφει τώρα ΠΑΟΚ Άρης. Τι έκανε το γυναικείο ποδόσφαιρο του Άρη. Τι γίνεται, ρε. Αυτή που δεν ασχολείται μαζί. Αφού ο ΠΑΟΚ είναι ρε πρώτος, τι να κάνει. Θέλω να διαβάσει. Δύο φορές μέσα έξω τους κέρδισα. Ναι. Και βγάζουν γλώσσα. Πρώτος ο ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα διαβάσει ο Χρήσαδος μήνυμα που πήρα από οπαδό του Άρεος. Σάββατο βράδυ 1:05. Το διαβάζει στον αέρα. Όχι όμως τον παίκτη. Όχι όμως τον παίκτη. Σεξουαλικά υπονοούμενα. Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ καπνίζει αργυλέ σε μαγαζί στη Λεωφόρο Νίκης. Ρε εσείς, τι μου τα στέλνετε αυτά, τι με ενδιαφέρει εμένα, Ναυτάκι, εσύ πρέπει να είσαι ο Αριανός, έτσι, μπράβο. Γεια σου, Ναυτάκι. Ενδιαφέρει κανέναν, ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ κάνει ναργιλέ, είναι ναργιλέ ή αργιλέ ρε Χρήστο, αργιλέ, αυτό μια ζωή. Ο αργιλές είναι απαγορευμένος. Όχι ρε, σε μαγαζιά κάνω, όχι ρε. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ λίγο, εντάξει. Δεν ξέρω γι' αυτό. Όχι ρε Χρήστο, είναι. Ο αργιλές. Ό,τι θες βάζεις. Τσιγάρο είναι ό,τι θες βάζεις μέσα. Εξαρτάται τι καπνό θα βάλεις, φίλε. Ξέρει εδώ. Στο αργιλέ θα βάλεις λίγο μέσα κάτι, εντάξει, δεν θα βάλεις και light. Μείνω και με εδώ. Έτσι. Ο γαμάν μέρα νύχτα. Από το τσιμπούκι είναι πιο βαρύ. Δημήτρη, το μυαλό σου ποιος είναι. Το μυαλό σου που είναι. Πήγε και δεν ήταν μόνος του, λέει, ήταν με μια καλή κοπέλα. Κάτσε λίγο, επειδή εσύ ξέρεις από τσιμπούκια. Ναι. Συγγνώμη, το μυαλό σου πήγε που ποιος είναι ο παίκτης. Πήγε τσιμπούκι. Το μυαλό σου πήγε ποιος είναι ο παίκτης. Το μυαλό σου το πήγε ποιος είναι ο παίκτης. Ποιος. Ο Γιώργος Συρίγος παρέμβαση. Ξέρει για τις πίπες και τις μπούκια. Να κλείσουμε το μήνυμα με το 887. Λέει η οπαδή της. Συρίγος πρώτα, μετά 887. Άντε καλά, ωραία. Καλημέρα Γιώργα ρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Είστε πάρα πολύ ωραίοι. Ναι. Πήρα να σας πω για τον Αργιλέ. Ναι. Όχι μόνο δεν είναι βαρύς, είναι εντελώς ακίνδυνος. Mm-hmm. Το καπνός που φιλτράρεται μέσα από το νερό αφήνει όλα τα κατάλοιπα της νικοτίνης, ναι, και βγαίνει μόνο το άρωμα από τον καπνό που έχει βάλει, το οποίο μπορεί να είναι κεράσι, μπορεί, ναι, να είναι, ναι, μήλο, μπορεί, ναι, να είναι αχλάδι, μπορεί να είναι αβοκάντο, λεμόνι, ναι, μαύρο. Και κάπως ας πούμε σου φέρνει, ναι, μια ωραία διάθεση. Γλυκιά σαλάδα. Πολύ λίγη. Γιώργο! Οι μερακλείδες βάζουν, πάρουν και κανένα κομμάτι. Α, Γιώργο! Τι κομμάτι βάζουν, παιδιά. Τα Σαββατοκύριακα 12 με 3 και κάνεις πριν, ε! Ορίστε! Πριν την εκπομπή, λέω, πρέπει να παίρνεις μια γλυκάδα. Πριν την εκπομπή, τι αργυλέ? Ναι, τη δικιά σου. Πολύ σπάνια κάνω αργυλέ. Έχει πολύ ωραίο αργυλέ εδώ κάτω από τον Άγιο Δημήτρη. Ναι. Και καμιά φορά που πάω να δω το φίλο μου εκεί πέρα. Αλλά δεν. Γιατί σε ακούω ευδιάθετο σε αυτό. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι όταν έμεινα πριν από κάποια χρόνια, 4 μήνες στην Αλεξάνδρεια. Πού, στο Γιδά! Τα μπαρ, ας πούμε, τα ζαχαροπλαστεία, όπου δεν σερβίρεται αλκοόλ, κοριτσάκια με φερετζέ, 15, 17, 18 χρονών. Πού ρε παιδιά, στο Γιδά! Τι λέτε τώρα, για πού μιλάμε. Ναι, αργυλέ. Δεν σε ακούει. Γιώργο, πού, στο Γιδά!
Στην Αλεξάνδρεια ρε παπά. Στην Αίγυπτο πιο γυμνά. Δε φίλε, νόμιζα γιατί λες, μιλάς πληθυντικό στα μαγαζιά, η Αλεξάνδρεια όλο και όλο ένα δυο καφέ έχει, αυτά είναι στην Γιδά. Παπά. Α, εντάξει, οκ. Γεια σου παπά, παπά. Αν καπνίζει αυτός που καπνίζει αργυλέ, δεν έχει καμία σχέση με το τσιγάρο. Δηλαδή είναι υγιεινό είναι. Μπορώ να το πω υγιεινό, ναι. Μάλιστα. Μπορώ να το πω υγιεινό. Δεν έχει καμία σχέση με το τσιγάρο. Οτιδήποτε κατάλοιπο υπάρχει, μένει μέσα στο νερό, όπου φιλτράρεται εκεί που βγαίνουν οι μπουρμπουλίδρες και έρχεται μόνο ο καπνός, ο οποίος σε προκαλεί και μία μικρή, ας πούμε, έτσι. Ρώτα και για τα άλλα που ξέρει ο... Ένα μικρό ανέβασμα. Μάλιστα. Γιατί ρε, χοντρέ, δεν σου αρέσει η εκπομπή 12 μέτρη του Σαββάτου και την κυβέρνηση. Χοντρέ, τον είπες. Πήγε να σου κάνει τη εκπομπή προώθηση, τη διαφήμιση χοντρέ. Και τον λες χοντρό τέλος τώρα. Με μείον 20 μα, κιλά. Μα μου λέει ότι κάνω ένα αργυλέ πριν την εκπομπή. Με αυτά που λες. Ναι, για καλό το είπε, βρε, επειδή λες για τον ΠΑΟΚ ωραία πράγματα. Ναι. Α, χοντρέ. Τον μάλιστα. Βλέπεις πρωταθλητή, τον βλέπεις τέτοιο, γι' αυτό το είπε. Τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ετοιμάς το Σαββατοκύριακο, θα κάνεις πιο πολλές ώρες. Τον βλέπεις, δηλαδή, τον έδωσες προτάσεις στις γυναίκες πρώτα-πρώτα προηγούμενα. Ότι έχουμε όμορφες γυναίκες. Α, ναι, εγώ το... Ναι, ναι, με διαφορά, φίλε, σε σχέση με την ΑΕΚ υποκλίνομαι και να πω στην Μπούντου ότι δεν έχει καμία τύχη. Με την κυρία Μάτος που ξαναείδα, άστο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Πάμε γρήγορα. Διάλειμμα. Οι οπαδοί της City στη φιέστα τους, κανονική, όχι σαν της Τούμπας, σήκωσαν πανό υπέρ του ΣΕΡ. Αγγλία κύριοι, ποδοσφαιρικός πολιτισμός, πατριαρχικές καλημέρες από τον λατρεμένο 887. Λοιπόν, από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στο καλύτερο σχόλιο για το ΠΑΟΚ πρωταθλητής στις WAGS, έτσι, Wives and Girlfriends που λένε οι Άγγλοι, συζύγους και συντρόφους, πραγματικά η διαφορά είναι χαώδης, χαώδης και... θα βραβευτεί με ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express η καλύτερη απάντηση στο απλό ερώτημα γιατί δεν ήρθε το Σάββατο στην Τούμπα η φύζιο του Πλατανιά. Με διαφορά μαζί με την Μαρίνα Τσάλι οι πιο ωραίες γυναίκες που εμπλέκονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οκ. Okay. Ετούμε διήμερη άδεια. Πάρε τρεις. Τρίτη, Τετάρτη, άντε όχι, άντε, μία μέρα. Τετάρτη να είμαι στην Αθήνα. Που έρχεται ο Κάρολος με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Στα Καπή θα πάνε. Πού θα πάνε επίσκεψη. Χρήσανθε, θέλω μία μέρα άδεια, Τετάρτη. Έρχεται ο Κάρολος στην Αθήνα με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Και θα σας έχω και ζωντανό ρεπορτάζ. Εκεί, 10-12 θα βγω. Και μετά, αν θέλει και ο Ζαγόρας. Κάνεις και χειρονομίες. Θα... Μισό λεπτό να πούμε χορηγούς πρώτης ώρας. Δείξε χορηγούς πρώτης ώρας. Εδώ στην Τρόικα. Μαζί μας, βεβαίως. Και Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα, πάρα πολλές προσφορές και δύο κανονικές και τρεις μεγάλες πίτσες. Από 6,90 οι δύο κανονικές πίτσες, 52 εκατοστών, 23,10, 62, 85, 86. Και Βασιλική Ρετσίνα είναι και πάλι μαζί μας η κορυφαία, η παραδοσιακή, η Βασιλική Ρετσίνα με την πλέον αυθεντική γεύση από Μεσημβρία είναι ο ποιητική. Επικοινωνείτε 23 17 13 9 81. Θυμίζουμε για φίλους του ΠΑΟΚ που έχουν διαρκείας και σήμερα μπορούν να προμηθεύονται εισιτήριο για το τελικό μέσα από, από το ίντερνετ αλλά και τα εκδοτήρια της Τούμπας που παραμένουν ανοιχτά 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Μεταφέρω τον φόβο του Παναγιώτη Παπαδόπουλα, του οπαδού του ΠΑΟΚ, ραδιοφωνικού μου έτερου ήμιση, επί 13 σχεδόν χρόνια, όπως και άλλων ΠΑΟΚτσίδων, ότι θα μείνουν απόλυτα εισιτήρια. Όπως και την άλλη φορά. Υπάρχουν βάσιμοι φόβοι και θα είναι, λέει, η πιο μεγάλη ξεφτύλα μας. Τα μεταφέρω όπως τα είπε ο Παναγιώτης. Έτσι δεν κοροϊδεύω. Τώρα μπορεί να μας ακούει και τα είπε και χθες το βράδυ στη Μαρμίτα. Τα έλεγε επί 2,5 ώρες σχεδόν. Ποιος okay. Ο Παναγιώτης ήρθε στη Μαρμίτα και ούρλιαζε. Μην τυχόν και μείνει μισό εισιτήριο. Θα είναι η πιο μεγάλη ξεφτύλα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Καλά λέει ο άνθρωπος. Δίκιο έχει. Το Παναγιώτη, γιατί δίκιο έχει. Όχι αυτά που λέει, για αυτά που κάνει. Α, τι έκανε, τι. Γρηγόρη Ψαριανό, από Θεό σας. Τι. Γρηγόρη Ψαριανό. Του σύμψε ο Παναγιώτης. Να βγει τώρα στο τηλέφωνο Ψαριανός. Τώρα να βγει ο Ψαριανός. Και ο Δούρος. Τα είπες. Για το πρωτάθλημα το 85. Το διάβασες. Για το 85. Δεν το διάβασα, ρε παιδί μου. Μιλώντας για πρωταθλήματα, μια που οι γάβροι του Βορρά γκρινιάζουν. Τεν τεν.
και αυτό του 76 με τσαμπουκά. Με τσαμπουκά του 76. Και του 85 με εντολή Κίμωνα για να πάρει ξανά τη Μακεδονία και τις εκλογές στο Πασόκ. Να πάρει τη Μακεδονία. Τα πρωταθλήματα του Μπάοκ, ο βουλευτής Μπάοκ. Την έχασε. Κλεμμένα από την ΑΕΚ ήταν. Όπως και τη ΑΕΛ Τυρί το 88. Λάθος, Ψαριανέ, που βάζεις τον Κούγια στο παιχνίδι απέναντί σου εδώ. Είσαι χαζός. Πες μόνο για τον Μπάοκ. Γιατί λες για τη Λάρισα. Με τα ούρα του Τσίγκοφ και εντολή Πασόκ. Όταν ο Βαλιράκης άλλαξε τον νόμο. Ψάξτε την ιστορία. Όπως και από τα 22 του Γαύρου, τα 4 τουλάχιστον ήταν κλεμμένα από την ΑΕΚ. Ο Μπάοκ δεν διεκδίκησε κανένα. Τόσο βλάκα σαν και σε νέα. Περίμενε, όχι βλάκα του βουλευτή τη βλάκα στον αέρα. Συνήθως ήταν τσάτσος του κόκαλη. Όχι βλάκα, πανίβλακα. Τι να θα που λέει. Έλα, ρε. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, ο Ψαριανός είναι τώρα βουλευτής του ποταμιού. Πού είναι στο ποτάμι. Εκείνος ξέρει. Ποτάμι δεν είναι, Χρήστο. Έχει αλλάξει 30. Είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι μεταγραφική περίοδο, ξεκινάει, λοιπόν, θα αλλάξει πάλι. Σχολιάζεται, πολύ καλό θέμα. Καλά το θέτει. Κόκαλι ο Πάοκ. Ναι, καλά το θέτει ο Χρήστος. Τι πράγματα είναι αυτά. Ο άλλος τα χάσε, ρίχνει κάτω ποτήρια, θα πέσουν όλα. Και λέει Πάοκ, όχι Πάοκ, Χρυσανθέ. Τόσο κόμπλεξ, ρε φίλε, τόσο. Απαράδεκτο. Θεωρεί, αυτό σχολιάζεται το έτσι, ο Γρηγόρης Ψαριανός, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Λέει τις εξής αλήθειες. Ένα, ότι ήσουν φίλος με τον Κόκαλη. Ήσουν. Ναι, κολλητός. Δύο, ότι δεν διεκδίκησες κανένα από όλα αυτά τα πρωταθλήματα, το διεκδίκησες. Πακεμάει και μαζί του, σας κλέψαν 30 πρωταθλήματα. Το 2001 σφάζει το Ηρακλής ημιτελικό κυπέλλου για να μην πάει ο Ηρακλής με την ομαδάρα εκείνη εκεί, στο 5-4 του ΑΚΑ με τον Ολυμπιακό. Πάει και το παίρνει εσύ περίπατο. Τον τελικό. Ντόρτια. Το παίρνει περίπατο, έτσι. Ντόρτια. Το 85 κόκκινη το κάρτα στο Χατζηπαναγί. Για να μην αυτή που σου στείλα κόκκινη κάρτα στο βόλεϊ. Χατζηπαναγί. Για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για το ανδρικό βόλεϊ. Παρόν ήταν του εκεί. Πατριάρχη. Παρόντε, ο Πάοκ κρατήθηκε από τον Ολυμπιακό. Εσύ τι σχέση έχει και το κορεύει. Δεν θέλουν μόνο το τέτοιο. Ναι, ρε φίλε, αφορά τον Πάοκ και τον Άρη πόδε. Εσύ για τον Πάοκ Ολυμπιακό δεν κορεύει. Όταν παίρνει τον Άρη, δηλαδή αφορά τον Άρη και τα τρίκαλα, τον Άρη και την καβάλα, τον Άρη και το. Τέτοιο δεν ανακατεύονται. Ναι, ρε φίλε, ρωτάνε εσένα για τον Πάοκ τον Άρη. Εσύ απαντάει για τον Πάοκ Ολυμπιακό. Τι λέω, μου κάνει εντύπωση πώ ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο και με το ανδρικό βόλεϊ. Με όλα ασχολούνται. Και με γυναικείο handball και με αντρικό handball, όπου και εκεί έχασε ο Πάοκ από την ΑΕΚ. Και με αντρικό ποδόσφαιρο και με τα πάντα. Σε κερδίζει η ΑΕΚ, τι γίνεται. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Η οποία ΑΕΚ, παιδιά, έχει πάρει κύπελο, ευρωπαϊκό, δεύτερο, πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και πάει να πάρει και κύπελο στο ποδόσφαιρο. Τρίτο, δηλαδή, ευρωπαϊκό. Τρίτο ευρωπαϊκό. Δεύτερο εννοώ φέτος. Α, φέτος, εντάξει, okay, ναι. Αυτή η σεζόν για τον ΑΕΚΤΖΙ, ναι, είναι, υπάρχει σκεφτώ, κάτι ναι. καλύτερο. ΑΕΚΤΖΙ. ΑΕΚΤΖΙ. Επίσης για την ώρα για σπορ. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο πουλάει. Ξεπούλησε. Πόσο ξεπούλησε. Πούλησε 5.000 φύλλα. Τώρα, εντάξει, να μην. Τι? Να σπουλάνε εφημερίδες. Σήμερα η ώρα για σπορ, παιδιά, έχει φιέστα πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο και κύπελο ευρωπαϊκό. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή. Κύπελο ελληνικό. Κύπελο ελληνικό. Τι? Για να δούμε. Δεν θα έχει. Είσαι φαβορή στο παιχνίδι. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά σίγουρα. Γιατί? Σίγουρα είναι καλύτερο ο Πάοκ. Δεν τον έχει κερδίσει ούτε ένα μάτς. Ένα μάτς πήγες να κερδίσει και κερδίσει. Κέρδισε με 1-0. Πώς κέρδισε, δεν σίγουρα είναι καλύτερο ο Πάοκ. Εδώ και 5 μήνες έχει 23 νίκες σε 24 παιχνίδια. Συγγνώμη, άσε τώρα τους πλατανιάδες. Τι ρε αυτά. Όλα τα πάντα. Πες μας πόσες νίκες έχεις με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Από μια φορά έπαιξε να κάνει. Τι να κάνει, δεν κατέβηκα να παίξω. Όχι μία. Από μία φορά έπαιξε. Δύο έπαιξε. Και στην Ελλάδα την ΑΕΚ την κέρδισε. Δεν την κέρδισε. Συγγνώμη. Πες ότι την κέρδισε, πες ότι τον γκολ μέτρησε. Όχι, πες. Ήσουν καλύτερο από την ΑΕΚ σε εκείνο το μάτς. Ελαφρώς. Αυτό σου λέω. Ενώ στο μάτς το ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερη η ΑΕΚ. Μωρέ. Ποιο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Με το Θωμά το Μαύρο. Με αποβολή. Ποιο ΑΕΚ ΠΑΟΚ να είναι καλύτερη η ΑΕΚ. Στον πρώτο γύρο. Ναι, καλύτερη. Με αποβολή του καλύτερου τη παίκτη στο 5. Και ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 από το 15. Ποιο 15, το τελευταίο, 35 την το τελευταίο παιχνίδι του Ζαμπράνο. Για να διευκρινίσει το λόγο. Στο 30. Υπονοεί ότι τρύπησε ο Ζαμπράνο την ομάδα. Λέω ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Αν το έλεγε αυτό ο Μάριος όμως θα υπονοούσε ότι τρύπησε την ομάδα Ζαμπράνο. Εγώ λέω την πραγματικότητα. Τελευταίο παιχνίδι. Γιατί και του Ζαμπράνο, το έχω ξαναπεί. Και του Ζαμπράνο το τελευταίο ήταν το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι. Και του Καπίνο το τελευταίο ήταν το Ολυμπιακό ΑΕΚ. Άρα είναι παραγοντάρα ο Μελισσανίδης. Λέω τα γεγονότα. Άρα η έτυχε, ΑΕΚ έτυχε. Όχι μόνο σας κερδίζει, αλλά σας διαλύει κιόλας. Ένα διαλύσε, διέλυσε.
αφαίρεση βαθμών, έχασε το παιχνίδι το οποίο κέρδισε και ο ΠΑΟΚ ακόμα κασέρι κάνει. Κερδίζει τους πάντες. Δεν διαλύθηκε. Τελικά δώσουν κάτι πόντι που θα φτιάξουν το ποδόσφαιρο τώρα, τι έγινε. Πλακωθήκανε. Α. Για τρίτη, τέταρτη φορά. Μήνυμα του πιστού εσύ με ευθύνη και των δύο. Όπα. Με ευθύνη και των δύο, λέει ο συνάδελφος. Και των δύο ευθύνη. Μάρια. Με ευθύνη και των δύο, λέει ο συνάδελφος. Το άκουσα, το... Φυσικά. Ναι. Μήνυμα. Α, του... μόνο ο Μιλτσανίδης. Όχι. Μήνυμα του πιστού. Του πιστού εσεμεσάκια φουβού που λέει η απάντηση για τον μόνιμα σουρωμένο ψαριανό. Και σουρωμένο, ο κύριος ψαριανός σουρωμένος. Δόθηκε χθες από το πουλέν μου και είδωλο Παπαδόπουλα στη Μαρμίτα. Άιντε με τον κάθε κολοτούμπα πολιτικάντη. Αποκλείεται κολοτούμπας πολιτικάντιδες. Συμφώνησες χθες με μήνυμα σχέσεις Λίβερπουλ Σαουθάμπτον, πάω Γιάννενα. Δίκιο δεν έχω, καλημέρα, ναι, όντως. Το Λίβερπουλ Σαουθάμπτον είναι πάω Γιάννενα, ναι. Πακέτο μεταγραφές, τι έχει δώσει ο ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια στα Γιάννενα. Θα πάρει και τον Κόντε, τον παίρνει, τελείωσε, έκλεισε. Ναι, ναι. Που βάζει τεράστιο γκολ, έψε. Τεράστιο γκολ παγκόσμια κλάση. Με τον Ολυμπιακό έπαιζε σιγά. Εντάξει. Καλά, εσύ τώρα. Με τον Ολυμπιακό έπαιζε, φίλε. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει 9 βαθμούς και στη βαθμολογία της λίγας αυτή εδώ που δεν ξέρω πώς γίνει. Είναι τον, στο σύν 7 τον Ολυμπιακό. Σε κέρδισε και δεν υπήρχες κιόλας. Τι λες, ρε. Ναι, πάλι έχασε. Στο σύν 7 είναι. Πάλι έχασε. Δηλαδή σκέψε... σε κέρδισε εκείνο το μάτς και δεν υπήρχε κιόλας. Ο ΠΑΟΚ που έχουν αφαιρεθεί 9 βαθμοί. Είναι στο συν 7 τον Ολυμπιακό. Γιατί 9, ρε φίλε, 6. Οι 3 που δεν έπαιξαν τον Ολυμπιακό. Καλά, αυτές τι. Και τους πήρε ο Ολυμπιακός. Γιατί τους μετράς αυτούς. Καλά, συγγνώμη, προκαθόρισε κέρδισε... και το αποτέλεσμα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, αν έχανες. Και εκείνη, μου το ρωτούσες. Ναι, ρε φίλε, δεν μπορείς να τους προσθέτεις αυτούς. Ήταν πιο πιθανό να Οπα, χάσει. Βάλε ψαριανό! Μισό λεπτό. Ψαριανό! Βάλε ψαριανό, έχει γίνει χαμός με αυτό. Ζωντανά τώρα στο Sky. Θα ζητήσει. Συγγνώμη. Σιγά, μιλήσει γι' αυτό, ρε. Να το αυτό είναι. Ανοησία τη χαρακτηριστική. Αυτό το έκανε. Ακούγεται καλά. Λέει καθένα τον άλλον, ξέρω κάπως κάποια στιγμή και ήδη λέμε του εαυτού μα όπως μας λένε οι άλλοι. Δηλαδή γάβροι, βαζέλες, βούλγαροι, Τούρκοι, χανούμια. Ξέρω εγώ, σκουλίκια. Κόψτε, κόψτε, κόψτε. Σκουλίκια δεν. Αντιπάλου έχουν κάτι προσωπικό. Εμεί όμω μα έχει και βάλει. Προκύψανε βέβαια. Προκύψαν αντιδράσει και λογικό είναι να προκύψουν, αλλά εγώ δεν. Ούτε έβαλα κανέναν, ούτε έβρισα κανέναν, σωστό. Ούτε απείλησα κανέναν, σωστό. Ούτε οπλοφορούσα, ούτε απείλησα, ούτε έβρισα, το ξαναλέω, ούτε έχω αναρτήσει χάρτες ότι θα κόψουμε τη χώρα στα δύο, το κράτος των Αθηνών και όλες αυτές οι ανοησίες. Αυτά είναι χοντράδες και μάλιστα σε ένα παιχνίδι. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι πόλεμος. Ξέρετε, μελικοί άνθρωποι έχουν στην ψυχοσύνθεσή τους έχουν τον πόλεμο. Είναι πολύ τσαμπουκάδες και μαχητικοί. Mm. Του λες του άλλου καλημέρα και σου τρώει το λαρύγγι. Επειδή έχεις μία προφορά που του θύμιζε, ας πούμε, Γιάννενα ή Ηράκλειο. Και τα παίρνει στο κρανίο, ας πούμε. Είναι πολύ κακή συνήθεια αυτή. Ξέρετε, χτες σήκωσε η ΑΕΚ το τρίτο κύπελο Ευρώπης. Όχι της πρώτης σειράς κύπελα. Τη δεύτερη σειρά κύπελα. Αυτό το Champions League του μπάσκετ. Και είδαμε τους Γάλλους της Μονακό που έχασαν και έκατσαν στο γήπεδο, ήταν μαζί. Είδαμε και τους Ισπανούς που χθες έχασαν. Είδαμε την Μπαρτσελόνα στο κλάσικο της, του Μπερναουτή, του Καμπ Νου στη Βαρκελόνη. Εδώ πέρα με τη Ρεάλ. Είναι μια συζήτηση που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Το κατά πόσο δηλαδή έχει από τη μία, το λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφό μου, τον Σωτήρη Σταθόπουλο, έχει ποδοσφαιροποιηθεί η πολιτική και έχει πολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρο. Σωστά, και βεβαίως όλα τα έκτροπα που παρακολουθούμε στο ποδόσφαιρο. Παράδειγμα το ότι δεν μπορεί να πάει, για παράδειγμα, μια οικογένεια. Μα αυτό και μόνο αυτό δεν είναι τραγικό. Ξέρετε, εγώ πιέζω. Τώρα θα πει πολιτικά, πολιτικό τέτοιο. Δεν μας λέει πιανού βουλευτής είναι, έχουμε χάσει επεισόδια. Γράψε πιανού βουλευτής είναι και δεν ξέρουμε. Στο ποτάμι. Ναι, και εγώ μπερδευτεί, είναι στο ποτάμι. Το παίζεις 50-50. Τι, όχι, στο ποτάμι είναι. Αν ήταν χθες στο ποτάμι. Ήταν στο Κουβέλι, τώρα είναι στο ποτάμι. Ο Κουβέλης, ο οποίος είναι με το τώρα που ήταν δημάρχη, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. ΑΕΛ, Τυρί και Βούλγαροι και ΠΑΟΚ δεν είναι προκλητικά. Είναι προκλητικές οι απειλές. Ναι, τον έβριζαν όμως τώρα. Γιατί με τον Νεφελούδη. Όχι, τον άφηναν. Όταν, μπράβο, με τον Νεφελούδη δεν σημειώθηκε και δεν έγινε μια επίθεση για τον Νεφελούδη. Απλά έγινε θέμα ο Νεφελούδης που τον έβριζαν οι Αριανοί. Απειλές κατά τη ζωή του Νεφελούδης. Στον Ψαριανό, είναι πάρα πολλές φορές το έχω πει για την επικοινωνία. Στον Ψαριανό δεν γίνεται θέμα η επίθεση στον Ψαριανό. Ορθώς γίνεται θέμα αυτός. Γιατί από πού ξεκίνησε η βλακεία. Ξαφνικά σηκώθηκαν οι παοξίδες και άρχισαν να τον βρίζουνε. Η Λαρισινή. Έκανε αυτό την ανάρτηση και υπήρξε αντίδραση. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση.
Δες όμως, Μαρία μου, πού πάει η επικοινωνία στο ένα κομμάτι, ναι, και πού πάει η επικοινωνία στο άλλο κομμάτι. Είναι αυτό που λέω και πάντα λέει ο Τσουμπατζού, προπαγάνδα! Προπαγάνδα! Κατάλαβες, Δημήτρη μου, ποια είναι η διαφορά. Ο Απόστολος Γιάννου έχει σημαντικές ελπίδες να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο της Ρωσίας με την Αυστραλία. Φοβερά πράγματα. Ωραία, γιατί. Γιατί να πάει. Τριανταδιάδα. Πόσο χρόνο είναι ο Γιάννου? Ποιον έχει μάνατζερ, ξέρεις? Ο Γιάννου. Δεν θυμάμαι. Ποιον, α? Βασίλη Παναγιωτάκη. Τον πήγε στην Κίνα εκεί με 2 εκατομμύρια. Αυτός έχει με Σέρβους σε σχέση με Παναγιωτάκης. Ναι. Γι' αυτό η Κίνα εκεί είναι σερβοκρατούμενη. Το ποδόσφαιρο. Α, ναι. Βέβαια. Είναι αλήθεια. Λόμπι τεράστιο. Θα πάρει ο Πάοκ αυτό το στόπερ το Πλατανιά το μαύρο που δεν πηδάει στο γκολ του Πρίγιοβιτς στο 3-0. Γκάρι Ροντρίγκες. Εγώ βλέπω άλλο ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει, λέει, τον μπανανά. Δικός του είναι. Μεγάλη μεταγραφή. Τι να τον κάνει. Δανεικός σε καμιά ομάδα. Και δεν τον κάνει, δεν έχει δανεικούς. Δεν έχει δανεικούς. Ποιος το είπε? Εγώ στο λέω. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Στην Ελλάδα μόνο. Θα απαγορεύεται στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπεται. Στην Ελλάδα. Ναι, ρε φίλε, δεν θα υπάρχει δανεική. Θα αντιδράσουν οι παίκτες. Θα έχει ανεργία τεράστια. Θα αντιδράσουν οι παίκτες, δηλαδή θα μπουν άλλα. Οι παίκτες δεν αντιδρούν να τους λένε δεν θα παίξεις αυτή την Κυριακή με τον, γιατί είναι η ομάδα σου. Δουλειά έχουν οι παίκτες. Έχουν τι συμβόλαια. Δουλειά, ρε φίλε. Τώρα... Απαγορεύω τη δανεική. Δεν πάνε να απαγορευτούν. Θα πρέπει να γίνουν τότε β' ομάδες. Ο Λεβέντης έλκει καταγωγή από εδώ. Δύσκολα. Όχι, έτσι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πρώτα απ' όλα μηνύματα γράφετε FM. Αφήνετε και το μήνυμα στο 545-26. Γραμμές για αεξίδες που πανηγυρίζουν, για αργιανούς, για ηρακλειδείς, για παοξίδες, για παναθηναϊκούς. Για τους ψαγμένους, αν συμφωνείτε με τον Θουβού, ο οποίος είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, για την σχέση Liverpool-Southampton κατά τη στοιχεία με την σχέση ΠΑΟΚ Γιάννενα, πας Γιάννενα. Ο Ερνάν εδώ λέει, όταν τους τα φώναζε για κόκαλη ο Σαουρίδης κάθε μεσημέρι, κάναν την παλαβή. Τους τα είπε και ο δικός τους που τα ξέρανε μέσα από την ΕΥΠ στο Ζαγόρα. Καλός λόγος να βγάλουμε τον Σαούρ Λαμόγιο και ότι κάνει κακό στον Άρη αφού τους μοίραζε εγκεφαλικά 20 χρόνια, λέει ένας υποστηρικτής της παλιάς τάξης πραγμάτων στο Super 3. Ο Ξύτης με τον Σαουρίδη. Αργιανοί ασχολήθηκαν στο τέλο. Όχι. Αργιανοί ασχολήθηκαν στο τέλο. Οι παοξίδε γίνανε και λέγανε επί σειρά ετών αυτό και το ένα και το άλλο. Όπω υπήρχε ο και μια. Ο Σαουρίδη ειδικά, ναι, που εγώ γνωρίζω, ναι, ναι, με τον Πάοκ δεν ασχολούνταν τόσο όσο άλλοι Αργιανοί. Ναι, όσο άλλοι, ναι. Λέω το εξή όμω. Ήταν γενικότερα άλλη τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια προσπάθεια επικοινωνιακά. Να πείτε ότι φταίνε οι Αργιανοί για όσα τραβάει ο Άρης και όχι, ναι, το, ναι, σύστημα. Εσείς λέτε άλλα. Εμείς λέμε ότι λέτε εσείς. Ναι, καλά. Και ο Super 3 επί Σαωρίδη δεν έβγαζε στις 10 ανακοινώσεις ή 11 κάτι για τον ΠΑΟΚ, όπως τώρα. Ας πούμε με τον Άρη. Θυμάμαι εγώ. Τώρα υπερασπίζεται Σαωρίδη. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν από αυτούς τους Αργιανούς που σηκώνονται και ξυπνούσαν και βραδιάζονταν με τον ΠΑΟΚ στο μυαλό του. Ερνάν τώρα στο. Το είναι αυτός. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι. Στο χάλασε. Πάμε, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε και με γραμμές. Σαν σήμερα πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο πέρυσι. Με Καραγκιωζόπουλο. Μετάκι. Πω, Μαϊμού. Έβλεπα τώρα στιγμιότυπα. Εκείνος ο Ολυμπιακός είναι τρεις φάσεις. Σφαγή του Ολυμπιακού, φίλε. Δύο offside εκεί πέρα. Πω. Και έχει μία απόκρουση. Πάλι με Μελισανίδης είναι. Ναι. Με τη κεφαλιά του Ντέταρη. Πάνω η απόκρουση του Μανολά που είναι παγκόσμια κλάση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι σίγουρο γκολ και τη βγάζει με το κεφάλι. Έχει τρομακτική εμπιστοσύνη. Με διαιτητή Καρκαμάνη. Καραμάνη, μήπως. Καρκαμάνη έλεγε ο τέτοιο. Καραμάνη θα είναι. Ένα φαλακρό. Ναι, και τον έχει Καρκαμάνη. Καραμάνη. Αυτό που γίνει στο Μαϊ τώρα. Ναι. Ακύρωσε τον γκολ του Ολυμπιακού. Παράξενο. Λοιπόν. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ναι. Με Petit Palais. Και πρωινό έχουμε να φάμε. Και μεσημεριανό έχουμε να φάμε. Και πολύ ωραίες μακαρονάδες έχει. Πολύ ωραία ζυμαρικά. Και πίτσα έχει πάρα πολύ ωραία. Και finger foods. Ή αλλιώς Μάρι Ελληνιστή. Τα finger foods. Ναι. Finger foods Ελληνιστή. Δαχτυλοφάγωτα. Μπράβο. Αυτά δηλαδή. Σαν το καλοφάγωτα. Ναι, παίρνεις με το δάχτυλο και τρως. Ναι. Λοιπόν, το Petit Palais που βρίσκεται Εθνικής Αντιστάσεως 39 με Περικλέους γωνία.
Τηλεφωνάκι για κρατή 44-00-22. Αλλά και να περάσετε εκεί χωρίς κράτηση. Πάτε μια χαρά. Και απολαμβάνετε το καφέ σας, το τσάι σας, μια παγωμένη γρανίτα, μια παγωμένη σοκολάτα. Τρώτε τα πάντα όλα έχει το Petit Palais. Και injection service για να εξοικονομήσεις καύσιμο και χρήματα από τον καθαρισμό συστήματος ψεκασμού. Απόνος 18 στην Καροτούμπα. Και σουβλάκις για τα καλύτερα. Λουκάνικα πανσέτες. Όλα χειροποίητα στην Ευκαρπία. 2310-688-552 για παραγγελίες. Ακόμη απολογείται. Απίστευτο χαλάζι. Α, ναι, άκουσα κάτι. Το Σάββατο. Ναι. Φοβερή βροχή, απίστευτη χθες. Το χαλάζι, πρώτη φορά έχω δει τέτοιο πράγμα εγώ. Σαν ολόκληρα μωρά. Κοτρόνια. Σαν μωρά ήταν, λέει το. Ολόκληρα το κοτρόνια, τα έχω βγάλει φωτογραφία. Ναι. Απίστευτη η κατάσταση. Προς τα σας εκεί, γέφυρα Χαλκιδόνα. Στη Σύνδο το έριξε. Ναι. Στο Βαθύλακο δεν έκανε χαλάζι. Εντάξει. Και η βροχή χθες είχε, όταν έφευγα το βράδυ πίσω από Χαριλάου, είχε διπλώσει μια νταλίκα στη μια πλευρά του περιφερειακού και είχε κλείσει άλλη νταλίκα στο άλλο ρεύμα. Στο ύψος εκεί του Ωραιοκάστρου και τα λοιπά. Χάμος πραγματικά από την βροχόπτωση. Προσοχή, παιδιά, χρειάζεται. Και γενικότερα ο Έλληνας δεν το έχει με την προσοχή στην οδήγηση. Περνούσαν διάφοροι χθες με 150, ενώ είχε ποτάμια από νερό. Αδιαφορούσαν και για το νερό που πετούσαν και αυτοί αν θα γλιστούσαν. Τέλος πάντων, τώρα τι να λες. Θα ήθελα σήμερα να ακούσω και οπαδούς του Ηρακλέους και του Νουπουσού Βόλος και του Απόλλων Παραλιμνίου. Και του Εθνικού κυρίως, που ο Εθνικός δεν φαίνεται να μοιάζει να μην ανεβαίνει. Τι έκανε? Με μια, ακόμη μια ήττα με σκορ 3-2 από τον ηρωικό Αστέρα Αμαλιάδας στην καυτή Ηλία. Είναι φαβορή ο ΑΕΤ. Είχε ζέστη. Είχε μια χαρά ατμόσφαιρα εκεί πέρα. ΑΕΤ το Σπάτων και Αστέρας Αμαλιάδας είναι τα δύο φαβορή για την άνοδο από τον Νότιο Όμιλο. Κάτι που βολεύει τον Ηρακλή προφανώς. Γιατί? Γιατί τώρα ο Εθνικός είναι όνομα, κλασικό, παραδοσιακό. Για του χρόνου. Και μπορεί να τραβήξει. Ναι, ναι. Αν και δεν ξέρει πώς θα είναι για να ανεβαίνουν αυτές οι ομάδες. Έχουν πολύ καλό υλικό. Να κλείσει, ρε. Εντάξει, okay. Ο γαλόφωνος του Βούου λέει ότι είναι πτύπα, λέει, και όχι πετίτ. Το λέω. Θα σου πω λοιπόν το εξής και σε εσένα και στον Ασλάμα και σε όλους τους γαλόφωνους. Ότι εδώ δεν κάνουμε μαθήματα γαλλικών. Μην τον αδικείς. Εδώ δεν κάνουμε μαθήματα γαλλικών. Ναι. Εμείς ρωτήσαμε την επιχείρηση και η επιχείρηση λέει ότι λέμε έτσι. Ναι, κανονικά όπως είναι θέλει να το λέμε έτσι. Και θέλει να το λέμε έτσι, γιατί οι 9 στους 10 Έλληνες είναι αμόρφωτοι. Το βλέπουν έτσι. Το βλέπουν απλά, ναι. Είναι τον Γάλλο της Arsenal, πώς τον λέγανε, ρε. Το ποιον? Τον Γάλλο της Arsenal. Πήγα. Πετίτε, το λέγανε. Ο Πετίτ. Εκείνο προφέρεται, είναι άλλο. Α, εκείνο προφέρεται. Έχει διαφορά. Είναι όνομα, επώνυμο. Δεν είναι σχέση. Είναι επίθετο. Είναι Πετί εκείνο. Εκείνο προφέρεται. Το παιδί σημαίνει μικρό. Ναι, πτή. Πτή καρό που λέμε. Ψηλό καρό, μικρό καρό στα πουκάμισα. Συνέχισε έτσι όμως, Χρήσανθε, γουστάρο, λέει ο καπένος του Βου. Και το πιο σημαντικό είναι ότι σου μένει. Εσύ το σχολιάζεις. Άρα πάνε να φας κανένα finger foods και να πεις ότι άκουσες το λίμπερο και ήρθες. Επιβραβεύουμε το καλύτερο μήνυμα σε σχόλιο. Γιατί δεν. Την απλή απάντηση. Γιατί δεν ήρθε στην Τούμπα το Σάββατο. Η φυσιοθεραπεύτρια του Πλατανιά, η κουκλάρα, η κοπελάρα αυτή, αρρώστια. Και σχολιάστε ΠΑΟΚ πρωταθλητής στις WAGs που λένε οι Άγγλοι. Wives and Girlfriends. Να πούμε επίσης για τους πρόσφυγες που κάνουν επεισόδια γιατί πλημμύρισαν οι σκηνές τους. Ότι έφταιγαν μάλλον εδώ οι Έλληνες οι ντόπιοι. Στα Λαγκαδίκια. Όχι, εκεί στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. Μάλλον φταίγαμε για τη Θεομηνία. Συγγνώμη κιόλας. Θα πούμε το Θεό να μην ξαναβρέξει. Εντάξει, μην ειρωνεύεσαι, ρε. Τι λες, ρε φίλε, που κάνουν επεισόδια. Τι λες τώρα. Μην ειρωνεύεσαι. Τι λες τώρα. Τους ταΐζεις, τους ποτίζεις, κάνεις και κάνουν επεισόδιο. Δεν είναι για την βροχή. Για την βροχή ήταν και στα διαβατά βγήκαν έξω, κλείσαν και τον δρόμο. Μα εγώ διάβασα. Επειδή πλημμύρισαν οι τέτοιες. Επειδή πλημμύρισαν οι σκηνές τους. Ας τη διαβάζεις. Πάμε στους φίλους. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Φιλάρετος, οπαδός του ΠΑΟΚ, του ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Φιλάρετε σε αυτό. Άμα του εύχεσαι καλή εβδομάδα, πάει να πει θα πάρει το κύπελο. Τι του εύχεσαι καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, δεν μέχρι την Παρασκευή. Ποδοσφαιρικά μέχρι την Απνέα. Εσύ πολύ καλά. Καλό. Πολύ καλά το είπες, δεν έβαλες το μη. Πάντως παίζει με την νοημοσύνη μας ο κύριος Τσαριανός. Θέλω να πω το εξής λοιπόν. Αν κάποιος βρίζει χιλιάδες ανθρώπους. Τους βρίζει ανοιχτά και μετά λέει ότι κάνει και χιούμορ, κάνει πλάκα. Αυτός ο άνθρωπος μετά δικαιούται επί ένα τέταρτο να έχει δημοσιότητα και να προβάλλεται. Άρα είναι πολύ ωραίο να βρίζουμε για να έχουμε την προβολή μας και να είμαστε και μια χαρά. Αν έχεις βουλευτική ασυλία ειδικά ή είσαι μέλος της κυβέρνησης, μια χαρά. Μπορείς να λες ό,τι θες.
Έτσι ακριβώς. Και επειδή μίλησε για ΠΑΟΚ και Τυριά και όλο αυτό ήταν ωραίο, ωραίο αστείο, δεν μίλησε για χανούμια που κλέψανε από τα χανούμια, εκεί είπε από την ΑΕΚ. Άρα αυτό που νομίζει ότι είναι αστείο, μάλλον δεν ξέρει πώς είναι τα αστεία. Και αν θέλει κανείς να παίζει με αυτά τα πράγματα, γιατί συνέχισε μετά να λέει ότι είναι ειρηνιστής, ότι κύριος άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος, λέει εμείς ήμασταν μαζί με τους Παοξίδες και μαζί με τους Παναθηναϊκούς μέσα στο γήπεδο και δεν σκοτωνόμασταν, αγκαλιά ήμασταν. Ναι, ναι. Αυτά που είπε λοιπόν είναι ακριβώς το αντίθετο. Και πραγματικά, μα την αλήθεια, κάποια ώρα πρέπει να καταλαβαίνουμε πότε είναι αυτό που λέει κανείς ψέμα, ένα τεράστιο ψέμα, και πότε είναι αλήθεια. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου, και γιατί το άκουσα τώρα αυτή τη στιγμή, και ακόμα συνεχίζει να προβάλλεται, και αυτό το πράγμα σίγουρα θα συνεχιστεί, γιατί και χθες είχαμε επί δύο ώρες να παίζει ΑΕΚ, κανένα σεβασμός από το κρατικό κανάλι. Όλη η άλλη Ελλάδα ήθελε να ακούσει το πρωτάθλημα και το είπαν το πρωτάθλημα στις 1 το βράδυ την Κυριακή που άλλος δουλεύει το πρωί. Κάτσε δηλαδή, τώρα μου επιτρέπεις. Πόσο τραγικό είναι αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, πήραν πρωτάθλημα. Αντίστοιχα και ο ΠΑΟΚ να το έπαιρνε, το ίδιο θα κάνει. Είναι ευρωπαϊκό, εντάξει, φιλάρετε τώρα. Το ευρωπαϊκό το κατάλαβα. Αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ θα λέγανε για το offside του Πέλκα. Γιατί δεν τα βάλανε στις 1 και τα βάλανε σε ρί και μετά στις 1 βάλανε το πρωτάθλημα. Αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, πρώτο θέμα ήταν ο Πέλκα και το offside. Να δει την ομάδα στην ΕΡΤ 100%. Στην ΕΡΤ 1000%. Ναι, εντάξει. Γεια και χαρά. Καλημέρα, φιλάρετε, να είσαι καλά. Έχετε και πρόβλημα με την επικοινωνία τώρα. Επόμενη γραμμή. Μια αγωνιά του Λιβάγια θα έφτιαγε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Σε αγωνιά, ρε. Στο Χάντερσον. Δεν αγωνιά. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Όνομα και τον σπρώχνει με τα δύο χέρια. Δεν το είδε. Ο καπινιέρη του εγχώ πύργου είμαι. Ναι. Περιμένω το λαό του πρόβλημα για τη φιέστα. Τώρα θα πάει ο Αριανός, ρε. Θα πάει ο Αριανός, περίμενε. Εγώ τι να κάνω. Θα πάει ο Αριανός. Περίμενε μέχρι το Σάββατο, φίλε, και αν και το Σάββατο δεν έχει τέτοιο, φύγε. Εντάξει, το Σάββατο λέει τζάμπα να το πάρει. Κατακλυσμό θα έχει το Σάββατο. Τζάμπα να το πάρει, το λέω. Κάτω, έπεσε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Αλλάζει και τη φωνή του. Όχι, προσπάθησε να κάνει τον Άρη, είσαι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Ναι. Ο Αριανός που είναι στο Λευκό Πύργο για να παναγυρίσει την εβδομάδα. Ανοιχτέ γραμμέ. 23-10. Τι γίνεται με το στοίχημα. Τι στοίχημα. Σου δίνω 20 πόντου. Τι 20 πόντου, το στοίχημα, στου 6 νίκε είμαστε. 20 πόντου αβάτζο. Περίμενε, δεν τελείωσε το στοίχημα. Την Τετάρτη ανατρέπεται, γίνεται η ανατροπή. Πάμε στις 5 την Τετάρτη. Τι θα γίνει. Ποιες 5, ρε, με ποιο παίζεις. Άρης Ρέθυμνο. Εκεί. Στην έδρα μου. Εκεί. Τι έγινε, τι είχε. Εσύ θα κερδίσεις τον Πανιόνιο, να το ρίξεις. Εύκολα. Το φίλο σωματείο. Το. Πάνθυρες. Τους Πάνθυρες. Ε. Τι θα γίνει, θα μαλώσετε και με αυτούς τώρα την Τετάρτη. Φαβορεί ο Πανιόνιος δίνεται. Φαβορεί ο Πανιόνιος. Καλά, ρε, τέταρτος είσαι. Έτσι βλέπω. Γιατί δεν, ο πρώτο τελευταίο είναι φαβορή με το. Δεν προλαβαίνει να πάει τρίτος. Τι να κάνουμε. Κέρδισε ο Προμηθέας την ΑΕΚ. Τι να κάνουμε. Και τι θα κάνεις. Δεν προλαβαίνει να πάει τρίτος. Τέταρτος θα βγεις. Τέταρτος θα βγει. Τι αποτυχία είναι. Όχι, γιατί δεν θα πάει να κερδίσει. Θα κάτσει να χάσει. Όχι, θα πάει να κερδίσει. Καλά, δεν το βλέπω με μεγάλη. Πώς είναι 39 ο ΠΑΟΚ, 33 ο ΑΕΚ. Θα χάσει την Τέταρτη. 6 νίκες διαφορά. Θα χάσει την Τέταρτη. Πρόσεχε. Δύσκολα. Τι δύσκολα. Έχει βαθμό με την ΑΕΚ. Την κέρδισε δύο φορές. Με το Λαύριο. Το Λαύριο παίζει εσύ με την Μπαρτσελόνα και με τη Ρεάλ παίζει. Ναι. Δημήτρη, βρες μου λίγο φωτογραφίες από το χθεσινό ματς της ΑΕΚ, από την κερκίδα. Τη σφαγή της Μπάρτσα, τι θα την πεις εκεί με τον Γκάρεθ Μπέιλ, πρέπει να αποβληθεί, Μάριε. Είδα μέχρι το 18ο λεπτό, 20ο. Πάντα ο Μάριος όταν είναι τέτοιο. Άκου λίγο, βρε. Είδες Chelsea Liverpool, πανηγύρισες τον γκολ. Το είδα. Το πανηγύρισες. Το γκολ δεν το είδα. Το είδα λίγο μετά τον γκολ. Τον Ηρακλή τον είδες. Πήγα. Η Liverpool. Ας κοιτάξει να πάρει την Brighton, το λέω εδώ και ένα μήνα. Θα την πάρει. Καλά είπε ο Ντρούλινγκ ο Αριανός. Γεια σου, ρε Ντρούλινγκ, γίγαντα, μας ακούς. Καλημέρα, να είσαι καλά. Θα παίζει σε ομίλους με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν δεν πάρει την Brighton, θα είναι του χρόνου Αστέρα Τρίπολης. Ακού λίγο να πω και σε σένα. Βάλε λίγο φωτογραφίες. Ακού να πω και σε σένα και σε αυτό, και σε αυτό το καρτούν. Το καρτούν της Manchester United, αυτό που ανέφερε, το καρτούν αυτό. Το Ντρούλινγκ. Το καρτούν. Το καρτούν. Μπροστά του είσαι παοκτσής. Το καρτούν αυτό. Μπροστά του είσαι παοκτσής. Δεν μιλάμε για τον Άρη τώρα. Αμφισβήτησα την αριανοσύνη του. Εντάξει. Το καρτούν αυτό, φίλος μου. Ναι. Το καρτούν αυτό τη Manchester United που γράφει όλο για τη Λίβερπουλ. Ναι. Το καρτούν αυτό κάτσει να πάρει πίτσα μπύρα από, το... από τον Mr. Gold. Με τα πίτσα μπύρα, και να κάτσει να δει τον τελικό. Το πάρω, και να βλέπει κι εσύ τον τελικό. Και να είστε με τη Ρεάλ. Τέταρτη ομάδα που αλλάζετε μέσα σε ένα μήνα. Ναι.
Καρτούν, ναι. Και εσύ και αυτός. Να πω κάτι στο σκηνοθέτη του Μονακό 94 ΑΕΚ Άθενς 100. Ρε παλίκα ρε. Είναι ο Ντίνο Μενεγκίν στην κερκίδα. Και εσύ ζουμάρεις στον Θοδωρή Παπαλουκά που είναι μπροστά του. Αυτόν ξέρουμε ρε. Δεν ξέρεις τον Ντίνο Μενεγκίν? Όχι ρε, ξέρουμε τον που το έκανε παλιά καλαμπούρι με τον Άρη. Μας έκανε τι έκανε? Μια μας έκανε. Τι έκανε? Μια τι έκανε, αν φάει κουτουλιά ο Λίμπερο είσαι υπεύθυνος. Και αυτός, ναι. Και αυτός και ο γιος του. Καλά, ο Ντίνο, για το γιο του δεν ξέρω, για ο Ντίνο πάντως λίγο σε γαργαλούσε. Ναι, λοιπόν, έκανε τα αυτά, πάει αυτό. Τα 3-2. Χίλια μπράβο στην ΑΕΚ που 2-3. Έφερε το Κέρ Ντράμπης στην Αθήνα για τον τιμήσει. Τον έφερε η ΑΕΚ, τον έφερε το Champions League. Ναι. Που αν ήμουν γκέι θα είχα πάει μαζί του 300 φορές, το λατρεύω. Με 500 έχει πάει μέχρι τώρα. Κάτσε καλά, άντρακλας. Με 500 έχει πάει. Ρε εσύ, κάνε ένα zoom. Με το Σίμαν έχει πάει, με τον Γκέρτ Ράμπις έχει πάει. Με το βασιλιά Κωνσταντίνο έχει πάει. Με το βασιλιά Κάρολο, Κάρολο έχει πάει. Για τη γυναίκα του Κωνσταντίνου λέω, την Άννα Μαρία Εμερδά. Εντάξει, συγγνώμη, εκεί ήταν στο φυσιολογικό. Άστο, άστο. Με ποιου άλλου γκέι έχει πάει? Κάνε εσύ ένα zoom, ένα κοντινό να δούμε τον Γκέρτ Ράμπις. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δω τα πρώτον αγώνα, είδα έκανε λίγο. Έκανε συνέντευξη ρε φίλε, επειδή είσαι καθυστερημένος και δεν νιώθεις και δεν βλέπεις. Είδα κάτι άλλο πριν τον αγώνα ρε φίλε και το ζητούσαν και φίλοι αεκτσίδες. Να κάνει ένα ζουμ στη χαιριά στο Κιόντ Ράμπις, ο οποίος παραμένει κούκλος και άντρακλας. Έτσι. Και τον έχω ολοζώντανο να σκάει. Δεν υιοθετεί η εκπομπή αυτά τα οποία υποστηρίζει ο ένας. Τι είναι άσχημος? Δεν τα υιοθετεί. Τι είναι, σαν και σένα είναι. Ναι. Σε περνάει 30 χρόνια και σε βάζει κάτω. Αν δει η γυναίκα σου, αν δει τον Γκέρτ Ράμπις, θα σε παρατήσει. Ξύπνα. Πλάκα μας κάνετε ρε παιδιά τώρα. Τι δεν υιοθετεί. Φρόσο ακούς. Αν δεις τον Γκέρτ Ράμπις, παρά τα τον. Ναι ρε φίλε, θα πάθει η γυναίκα, σοκ θα πάθει κοπέλα, εννοείται. Με το δίκιο θα μαζί της. Πάμε, καλημέρα στον επόμενο. Ανάγκασαν τις μαζορέτες να ποζάρουν τόπλες μπροστά σε κατόχους VIP εισιτηρίων. Κυρίες και κύριοι. Σε ποιο μάτς? Στην Αμερική. Α, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα υποστηρίζεις? Παναγιώτης Αριανός. Α, από την Καλαμαριά ο 21χρονος. Ναι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο μεγάλος Μάριος Ασλαμάς, ναι. Ο τεράστιος. Είναι, 60 χρονών είναι. Είναι. Ναι. Είναι τεράστιος γιατί είχε πει κάτι πριν πολλά χρόνια. Για πες το. Και το είδαμε να συμβαίνει χθες. Όπα, για πες το. Είχε πει, και περίμενα ότι με αυτό θα ξεκινήσεις Μάριε. Ποιο δηλαδή? Είχε πει ότι ο Κούπερ έχει ταμπέλα loser πάνω του. Ναι. Δεν γινόταν χθες να το πάρει Μονακό, ρε παιδιά. Με Κούπερ, προβλήματι. Με DJ Κούπερ. Με DJ Κούπερ, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Αυτό ο οποίος έχασε τρεις βολές στο 94-99. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Άμα έχεις το Χρύσανθε, η αλήθεια είναι ότι είναι λουζεράς ο Κούπερ. Ναι. Παρόλο που... Ποιος Κούπερ είναι λουζεράς? Ο προπονητής. Για τον Κούπερ. Εγώ πάω και στον προπονητή τώρα, ναι. Ο Κούπερ είναι loser. Σωστά, πήγε δύο φορές στο πρωταθλητριών και τα λοιπά και το έχασε από τη Ρεάλ και από το τέτοιο. Τι μία δεν πήγε, η ομαδάρα η Λίντς. Μεγάλη αποτυχία. Και την Άρη το κλέβει από την Άρη. Δεν λέμε ότι είναι αποτυχία. Κάνει μία πορεία, πάει με την Βαλένθια στο κύπελλο πρωταθλητριών και χάνει από ποιον έχασε από τη Βαλένθια. Ναι, Μαρία. Όμως... Τη μία από την Μπάγκερ. Ναι, δεν είναι αυτό. Και την άλλη την Άρη. Πήγε σε αρκετούς τελικούς και δεν πήρε κανένα. Ναι, έχασε τη μία, έχασε, άκου λίγο. Έχασε τη μία από την Μπάγκερ. Την άλλη από τη Ρεάλ και την τρίτη έχασε από τον Παναθηναϊκό στο Άκα. Δηλαδή, άμα τώρα που πήγε έγκυο στο Μουντιάλ, θα είναι αποτυχία άμα δεν το πάρει. Καλά. Εντάξει, ρε Δημήτρη, τώρα κορυδευόμαστε. Τι κάνουμε. Με την Αίγυπτο. Ναι, με την Αίγυπτο πήγε Μουντιάλ. Τι είναι αποτυχία. Δεν είναι Ελλάδα που μπορεί να πάει τελικό ο καθένα και μπορεί και να το πάρει. Έχει ξαναπάει. Ο Ηρακλής έχει να πάει τελικό και πελάδο 30 χρόνια. Τι ο καθένα. Γιατί το 2001 πήγανε, στείλανε σένα. Να το πάρει. Αυτά εμεί δεν τα ξέρουμε. Δημήτρη, τι θα κάνετε την Τετάρτη? Και ο Άγγελο έδωσε χαρτίρια στον Ζιωβάνι και το βλέπουμε τώρα κάθε μέρα 5 φορές ημέρα στην τηλεόρασή μα. Και κάνουμε μετό. Δημήτρη, τι θα κάνετε την Τετάρτη με τον Πανιόνιο? Τι να κάνουμε, φίλε. Θα παίξει ένα κερδί, τι να κάνουμε. Ξέρω τι θα κάνουμε. Και κάτι ακόμα. Τρεις εβδομάδες διακοπή κάνανε. Πάνω από ο Πάοκ είχε 8 στα 9, τρεις εβδομάδες διακοπή. Σφαγή του Πάοκ δηλαδή. Σφαγή του Πάοκ. Έκατσε άσχημα. Τι να κάνουμε. Και κάτι ακόμα. Επειδή μιλήσατε για γυναικείο ποδόσφαιρο, πρώτος ποιος είναι? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, έτσι ναι. Λέγεται η ομάδα. ΠΑΟΚ, ναι. Είναι σωστά, γιατί έχετε αλλάξει αφημίες εσείς. Πώς λέγεστε κανονικά? Τι αφημίες? Το Ιρακλή και το λες ΑΕΚ. Γιατί εγώ, την ΑΕΚ δεν τη λέτε ΑΕΚ εσείς ΠΑΟΚτσίδες πλέον, τη λέτε ΑΕΚ 2014. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Ο ΠΑΟΚ νομίζω με την Ολυμπιάδα ΠΑΟΚ νομίζω είδα. Με την Ολυμπιάδα έχει συγχωνευτεί. Κανείς ΠΑΟΚ. Κανείς ΠΑΟΚ. Αυτά είναι αλωνών συνήθειες να αλλάζουν ονόματα. Και η Ολυμπιάδα, ρε φίλε, που συγχωνεύτηκες.
Αλωνών συνήθιες να αλλάζουν ομάδες ομάδες. Έχεις ακούσει εσύ ΠΑΟΚ, είναι λέει ΑΕΠΙΡΑΚΛΙΣ. Έχω ακούσει όμως ΠΑΟΚ. Κοροϊδεύεις. ΑΕΚ 2014. Κοροϊδεύεις. ΑΕΧ, με χ είναι. ΑΕΚ 2014. Με χ. Ναι. Ναι. Το χ σημαίνει άλλο πράγμα. Εσένα όχι. Εσένα Δημήτρη όχι. Αλλά άλλους ΠΑΟΞΙΔΕΣ βέβαια. Ναι, μην πω και ονόματα τώρα. Έγινε καλημέρα. Και με μαγαζιά στην πόλη στο κέντρο. Η Σιρήνα, φίλε Σαρώνη. 1,2 εκατομμύρια επισκέπτονται τη σελίδα της μηνιαίως. Τα βιογραφικά που φτάνουν στην εταιρεία στη Σιρήνα, ναι, το 60% είναι Θεσσαλονίκη. Εννοείται, ναι. Και στην Τρούμπα ποιες δουλεύανε κυρίως, όταν ακούγεται την Τρούμπα. Η Τζούλια Αλεξανδρά του πρώτη σε αναζητήσεις, ναι. Και η Λαμία είναι η πρώτη όσον αφορά τους χρήστες. Και η Μαρία Αλεξάνδρου, δεύτερη. Πάμε γραμμή, Χρήστατε και μετά θα διαβάζεις. Ωραίο θέμα, ωραίο θέμα, κράτησε το. Πάμε σε γραμμή λιγάκι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Κώστα. Συγχαρητήρια για όλα στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ. Και κάνε τα εγγονάκια σου. Τα εγγονάκια σου άλλαξε τα τώρα που είναι νωρίς τα παιδιά. Θα πάθουν κατάθλιψη, ναι. Όχι. Ναι, θα μείνουν εκεί που είναι. Πάω. Ο μεγάλος μου είπε, μια φορά πάω για πάντα πάω. Μην πεις άλλη φορά. Μην με πεις άλλη φορά πάω. Το πιέζεις, το πιέζεις. Όχι, το ρώτησα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Το της απάντησε έτσι. Το ρώτησα, το ρώτησα. Το απειλείς το παιδί, το απειλείς να γίνει ΑΕΚ. Δημήτρη, αυτό, τι είναι αυτά που... αυτό δείχνει τώρα, αυτό δείχνει απάντηση. Τι είναι αυτά που λες τώρα, λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ελευθέρα βούληση. Ο γιος μου είναι Άρης, σουπεράς και όλα. Η κόρη μου είναι Ολυμπιακό. Η κόρη μου, η αδερφή μου είναι Ολυμπιακός. Είμαστε πολύ συλλογικοί. Το έχεις χάσει το παιχνίδι παντού, ναι. Όντως, όντως. Λοιπόν, για πάμε κύριε Κώστα μου. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η διοργάνωση τώρα που το πήρε η ΑΕΚ είναι κάτι το αντίστοιχο με το κύπελο Κόρατς παλιά. Σε αντιστοιχεία. Αλλά το Κόρατς είχε μεγαλύτερη έγκλη 15 φορές και το κυπελούχων. Καμία σχέση. Αυτό είναι ένα, για μένα είναι άστο, για γέλια. Άστο. Και μόνο που λέγεται Champions League, ποιοι το ονομάσανε καλά, είπε ο Ζαγόρας. Δεν τραπήκαν λιγάκι. Champions League. Ναι, ο Παναθηναϊκός εκεί θέλει να πάει. Καλά, σπάει, εντάξει. Εκεί εκεί θα πέσει αν φύγει από την Ευρωλίγκα, αναγκαστικά. Όχι, θέλει να πάει. Με έξι αστέρια. Εντάξει. Με έξι αστέρια. Αλλά τελικά το Σάββατο θα φανεί ποια από τις δύο ομάδες είναι η καλύτερη. Το Σάββατο. Περίπου. Καλά, δεν είναι τώρα αυτό το Σάββατο. Η καλύτερη ομάδα είναι σε 40 παιχνίδια, όχι σε ένα. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Και σε 40 παιχνίδια, αν το πάρουμε, έκανε πολύ περισσότερα παιχνίδια από τον ΠΑΟΚ. Γιατί έκανε και. Πέσω. Και για το Europa Link και ήταν αίτητη στον όμιλο. Οι δύο ομάδες ανταγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Στο ίδιο λέει. Εκεί οπέδωσαν από 30 παιχνίδια, πάω 29. Που συνεπάρχουν και οι δύο. Εκεί είναι η καλύτερη σύγκριση. Εκεί. Αφαιρείς τα φιλικά βέβαια και βλέπεις τα υπόλοιπα. Τα φιλικά ποια ήταν. Λέει κάτι ΑΕΚ Πανετολικός, ΑΕΚ Ξάνθη, ΑΕΚ Λαμία, αυτά λέει. Α, καλά, εντάξει. Υπήρχαν και αντίστοιχα του ΠΑΟΚ. Αποκλείεται. Τα οποία είναι καμιά. Ναι, ναι. Αποκλείεται. Είναι καμιά. Ναι. Χίσιψη. Χαιρετώ, να είσαι καλά. Καλημέρα κύριε Κώστα. Φιλιά στην πανέμορφη Κατερίνη. Λέμε κανένα χαζό. Δεν προκάλεσε και σήμερα. Λέμε κανένα χαζό να περνάει η ώρα. Τώρα, Χρήστα, δεν διάβασε παλικάρι μια Σιρήνα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τα είπα όλα, δυο. Τα κλασικά, πολλές νοικοκυρές και τα λοιπά, ναι. Ο Σιρινάκης λέει τα πρώτα δύο χρόνια της εταιρείας έκανα αμάν για να πάρω, να βρω πρωταγωνιστές. Γενικά να παίζουν, ρε παιδί μου. Και τώρα λέει απορρίπτω, πετάω βιογραφικά. Το σώσε. Έκανε κίνηση μάτρη, φίλε, με τη Τζούλια. Έκανε κίνηση η ΜΑΤ. Τα οικονόμησε κιόλας και έγινε και γνωστός. Ναι, ναι. Όντως. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, πηγαίνουμε στο τελευταίο break της σημερινής εκπομπής. Δεν βλέπω μηνύματα για την χαόδη διαφορά του ΠΑΟΚ στις συζύγους και συντρόφους. Κλάσεις ανώτερος από την ΑΕΚ. Κλάσεις. Από το 1-1,5 λεπτό που είδα περίπου το απόγευμα του Σαββάτου στην σύνδεση του καναλιού του συνδρομητικού με το στάδιο της Τούμπας. Φίλε, πολύ χαμηλό επίπεδο έχετε σε γυναίκες στην Κερκίδα. Τελευταία τριετία, τετραετία δηλαδή, είναι απογοητευτικό. Ήταν η ξαδέρφη μου εκεί, πρόσεξε τι λες. Κλάσεις. Να είναι καλά η κοπέλα. Κλάσεις ανώτερος ο Πανετολικός, κλάσεις, εννοεί το Πανιόνιος και ο Πας Γιάννηνα σε κορίτσια. Δήλωση Μαρινάκη. Δήλωση Βαγγελμαρινάκη. 3-0. Ναι. Κανονικά έπρεπε αντί να γυρίσετε να μείνετε όλοι εκεί. Διότι δεν μπορεί να είστε παίκτες του Ολυμπιακού εσείς. Αντί να σας πούμε καλές διακοπές, θα σας πούμε να πάτε να πνιγείτε. Και δεν κάνετε. Ισχύει για όλους σας, παίκτες και προπονητές. Δεν κάνετε ούτε για χαρτιά υγείας στο Ρέντι. Δεν φταίει κανένας άλλος, φταίω εγώ που σας πήρα και σας χρησιμοποιώ. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Από όλα.
ότι φταίει εσύ, αλλά δεν το λέει και κανείς. Εντάξει. Να πω κάτι. Ξυλώσου. Ποιος θέει που άλλαξε το λεμονί. Ναι, ξυλώσου του χρόνου. Ποιος το θέει. Λεμονί δεν τον αλλάζει. Σε πήρε από το μείον 6 και σε πήγε στο συν 1 σε ένα μήνα και τον αλλάζει. Τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Τσιτσιπά στο 40, ρε φίλε. Ο Στέφανος. Πάμε, πάμε. Δεύτερη ώρα. Δεύτερο διάλειμμα για τελευταία 30 λεπτά τη εκπομπή. Μου άρεσε να σου πάρω ένα μαγιό. Αχ, παιδιά. Έλα ρε. Θες ένα μαγιό να σου πάρω. Ναι, τέτοιο, ναι. Α, Μάριε. Δημήτρη, εσύ τις λέψεις, τις εκπομπές. Λιντζερί σέντερ, κέντρο εσωρούχων. Πολύ σωστά γαλλικά, μην παρεξηγηθεί. Πτή μαγιό. Ωπο, πω, πω. Ορίστε, παοξίδικο. Έλα ρε, εσύ. Παοξίδικο είναι αυτό. Ασπρόμαυρο, δες το Δημήτρη. Καλά ρε φίλε, θα πάω να βουτήξει με αυτό. Δηλαδή έλεος ρε φίλε, πρέπει να πεις με τα ρούχα. Μέσα. Τι γράφει Barbie αυτό. Ναι, Barbie. Άμα ναι, Barbie. Άμα ναι, άμα ναι. Άμα ναι, Barbie. Μαζί μας το πετί ή πτή παλαιό, όπως θέλετε το λέτε. Πετί παλαιό όμως, είναι το σωστό. Για το μαγαζί που λέμε εμείς και μπορείτε να πάτε να έχετε εξαιρετικές επιλογές και για το πρωινό σας. Με μοναδικές επιλογές σε ζύμες και ομελέτες και ζυμαρικά έχω μετά και χειροποίητη πίτσα και ανεπανάληπτη συνδυασμή και κρασιά και τα πάντα όλα. Εθνικής Αντιστάσεως 39, τηλέφωνο 2310 44 0022. Αν είστε δυτικά, τότε η επιλογή για καλό φαγητό είναι ο Σουβλάκης, 28 Οκτωβρίου 11 στην Ευκαρπία, 688 552 για delivery και injection service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα στην Injection Service. Εξοικονομείς καύσιμο και χρήματα με τον καθαρισμό του συστήματος CFC. Το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπεκ άμεσου ψεκασμού. Απόλλωνος 18 στην Κατωτούμπα, στον κήπο του καλού παιδιά είναι, στο ίντερνετ injectionservice.gr. Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Μαρινάκης. Για χαρτιά υγείας. Να πάτε να πνιγείτε. Όλοι οι άλλοι φταίνουν. Καλά, εντάξει, δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, είναι το όλα τα αφεντικά, έτσι είναι. Με αυτό δεν γίνεται. Και με το σαβίδι αυτό δεν γινόταν. Πάρε σκούπα. Το είδα μόλις τώρα με την Πούντου πριν λίγο. 17 φορές πάρε σκούπα η Τι εννοείς, Μάρια. Με σένα και την Πούντου. Από ό,τι κατάλαβα την κοπέλα την αδικείς. Αν κατάλαβα καλά. Έτσι κατάλαβα. Τι την αδικό, ρε. Μηνύματα έχω. Να στα δείξω. Τι έγραφα χθες και τι κατάλαβε. Ότι είναι αδικό. Προσβάλλει την Ελένη, όχι. Όχι, έχει δίκιο ο κύριος Τζομπατζόγλου. Το έχω δει και εγώ αυτό. 100 φορές, φίλε. 100 φορές. Συγγνώμη. Ο Λαγωνίδης νεαρός. Ναι, απίστευτο. Ας το Λαγωνίδη. Εκεί, τι σταμάτα. Σταμάτα, Μπούντου. Σταμάτα. Μου κάνει καρδούλες η Ελένη Μπούντου. Έλα μέσα, Ελένη. Φιλικέ Νίκο Παπαδόπουλε. Μου κάνει καρδούλες η Ελένη Μπούντου, ενώ οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το ξέρα. Ότι μόνο εσύ θα καταλάβεις. Εδώ είναι το IQ σου. Βέβαια. Εννοείται το IQ. Πολύ χαμηλά γιατί εσύ κάποιο άλλο είναι. Κοντή είναι αυτή και λέει το IQ σου. Ούτε ένα 50 δεν έδωσε. Εκεί που έδειξε ήταν ένα 50. Είμαι σίγουρος ότι έχεις δίκιο, ναι. Το εκτιμώ. Δεν θα σε ξεχάσω. Πότε στη... Στον αγώνα κατά της Λίβερπουλ πάντα. Εννοείται. Πάνε οι άλλοι σκοτώνονται χθες αδιάφορο μάτσι βλάκες. Συγγνώμη. Τον έχασα χθες τον γκολ. Ο Κουτίνιο πονηρός βαράει κλωτσάι. Φυσικά. Λογικό είναι. Κάπου έχει κακοκαιρία, παιδιά. Έχει βρέχει έξω. Γιατί υπάρχει σήμα τηλεοράσεις. Τι γίνεται. Φυσάει. Μεταφυσικό. Μάστε. Μεταφυσικό ή μεταφυσικό φυσάει. Ναι, με αυτή την έννοια. Να η γραμμή, καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Ναι, καλημέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο. Ζιζού. Ναι, συγγνώμη, άκου λίγο. Ο παδός του Απόλλων Πόντου, πάμε. Απόλλων, ναι. Κανονικά σε ποδοσφαιρική εκπομπή κορίτσια δεν θα ρωτάτε για τίποτα, ούτε πανευρωπαϊκά, ούτε τίποτα. Κάτσε, δεν ακούγεσαι, μίλα δυνατά, μίλα δυνατά. Το πιο φασιστικό που έχει ακουστεί ποτέ στην εκπομπή μας. Τώρα το κοριτσάκι που ήρθε εκεί δεν πρέπει να το ρωτάτε. Ζητάω να κλείσει η γραμμή. Το ποδόσφαιρο είναι... Ετούμε να κλείσει η γραμμή, κλείσε μόνος σου. Γιατί είσαι φασίστας. Αυτό που βέβαια, ναι, ρε Ζιζού τώρα. Δεν είμαι φασίστας καθόλου. Το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μάριε, ναι. Το θέμα μας. Ναι. Τώρα σε αυτούς, σε παρακαλώ πολύ, ναι. Όποιος ξαναβγεί σε εκπομπή σου και αρχινάει αυτά τα καραγκιοζηλίκια με το θέμα του τουρκικό και με τον, πώς το λέει, τον δήμαρχό σας εκεί, τον κύριο Μπουτάρη, τον Μπαρμπαγιάννη,
Θα λες το. Ηρωνικός, ηρωνικός γίνεσαι. Γιατί ηρωνεσαι, γιατί είσαι έτσι σήμερα. Ο Μπαρμπαγιάννης είναι η ειδωλό μου. Α, εντάξει. Μπαρμπαγιάννης είναι. Ωραία. Αν δεν ήταν ο Γιάννης ο Μπουτάρης να μας κάνει γνωστούς το ελληνικό κρασί ανά τον κόσμο, τα πόδια μας θα πλέναμε. Σωστό, σωστό, σωστό. Να το ξέρεις. Εγώ το θαυμάζω. Εντάξει, τώρα λόγω ηλικίας λίγο τελευταία δεν πειράζει. Εμείς χειρότεροι μπορεί να γίνουμε. Έχω να κάνω όμως μια ερώτηση σε αυτούς που λένε τα περί δίθεν και τζαμιά και ιστορίες. Όταν ήμουν μικρός, ουράς κάνανε οι μανούλες τους να πάνε στα βίντεο κλαμπ να δουν τη χουλιά να μικρός, Παυλίδης. Τότε ήταν ο Μπαρμπαγιάννης. Δεν ξέρω, δεν έχει καμία συνοχή η σκέψη σου από το ένα στο άλλο. Τι θες να πεις, ποιος βγήκε, πού το, τι, δεν κατάλαβα τίποτα, συγγνώμη. Μα αυτό το εθνικιστικό τους με το τουρκικό στη Θεσσαλονίκη και εδώ και εκεί που για όλα αυτά ο Μπαρμπαγιάννη. Α, τι. Ναι. Ουρές κάνανε τα, πώς θα λες, τα σινεμά, μπαίνανε το πρωί να δούνε τουρκικά η ταινία και βγαίνανε το βράδυ. Ναι. Όταν φέρνανε τον Ιμπραήμ Παθλίστες στα γήπεδά του στη Θεσσαλονίκη, τότε δεν ήταν ο Μπαρμπαγιάννης. Τον Κουτλουάη. Τον Κουτλουάη. Τον Κουτλουάη. Τον Κούρδο. Τον Κούρδο που ο Κούρδος έσφαξε τους πόντιους. Δεν τους έσφαξε ο Τούρκος. Ο Τούρκος απλά ξεκίνησε. Ο Κούρδος κατάσφαξε. Για να ξέρουμε την ιστορία μας. Πολυσυλλεκτική εκπομπή μας. Ωραία. Ήσουν ξεκάθαρος. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, φίλε. Κώστας Αριανός. Κώστας, ο παδός του Άριος. Κώστα, καλή εβδομάδα. Σε ακούμε, παλικάρι. Καλή εβδομάδα. Για τον μπάσκετ θέλω να μιλήσω λίγο. Ναι. Εντάξει. Εγώ δεν το περίμενα τόσο εύκολο το μάτς. Ούτε εγώ. Εγώ που το περίμενα και το είπα και το έγραψα. Αλλά το έλεγε με κατεβασμένα τα χέρια χάσανε γιατί. Αφού αυτή είναι, αυτό είναι ο Πανιώνιος. Τι περίμενε. Εκτός έδρας μου τα τρίκαλα κερδίζει. Ο Πανιώνιος κέρδισε την ΑΕΚ και περίμενα. Στην έδρα του. Στην έδρα του. Τώρα θα τον κερδίσει. Στην έδρα του, ναι. Εκτός έδρας είναι ανύπαρκτος. Ναι, αυτό λέμε. Κέρδισε την ΑΕΚ, θα κερδίσει και τον ΠΑΟΚ σίγουρα. Άχαστος άσος. Ο Πανιώνιος η μόνη περίπτωση κερδίσει πώ ήταν. Να ερχότανε πέμπτη-έκτη αγωνιστική να έχει 2.000 κόσμο στο γήπεδο. Ένα διαμέρισμα τον Πανιώνιο άχαστο άσο. Παίξτο, παίξτο. Να μην το παίξω σε δίμη. Παίξτο, παίξτο, τι, κάνε εκατομμύριο. Παίξτο, λέει. Πώς, δηλαδή, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αν έχαμε Άρης, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πούμε να... Δεν ξέρω, ή να κέρδιζε, αλλά τώρα δεν έχει πιθανότητα. Άμα έχανε ο Άρης, ο ΠΑΟΚ θα χάνε σίγουρα. Δεν είναι σαν και εμάς. Να πάει να κερδίσω να τους σώσεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο το μάτς. Εκεί μέσα για τον ΠΑΟΚ. Ποιο εκεί μέσα. Και κλεισμένον είναι. 20 πόντ πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Κανονικά. Α, είναι και κλεισμένο τιμωρημένο. Και κλεισμένο είναι. Σου δημιουργεί πίεση. Καμία πίεση, πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ είναι έχει κερδίσει μέσα στην ΑΕΚ, ρε φίλε. Μέσα στην ΑΕΚ πήγε κέρδισε. Και παίζει και κλεισμένο. Δεν είναι. Φέρε το φαβορί τον ΠΑΟΚ τότε. Αυτό είναι. Μέσα σε ένα λεπτό. Αυτή ρε φίλε, σαν ποια θα κρεμόντουσαν να ήταν η ΑΕΚ. Εγώ δεν το ήξερα ότι είναι κλεισμένο. Τέλος πάντων. Τόσο ήθελα να αφορά, είδα και τον μπάσκετ με την ΑΕΚ. Τι είναι αυτή η ΑΕΚ. Δηλαδή. Αυτό το πράγμα. Ζηλεύεις, ζηλεύεις, ζηλεύεις. Αυτή μόνο. Όχι, ζηλεύω. Εντάξει, ρε φίλε, μαγκιά τους καλά κάνανε. Αλλά τώρα να πούμε, χάνεις. Κάνεις εσύ άγκα προμηθές. Χάνεις από πάω, ξέρω εγώ. Τώρα έρχεται η Μονακό, έκανε ένα άσχημο παιχνίδι. Και το χάνει, ρε φίλε, με τη Μάη. Στο τέλος είδες πως τι κάνανε. Να κερδίζουν 6, 8, 10. Στο τέλος Παρασκευής είδες τι έγινε. Λες και να κάνανε πίτρες να πούμε για να χάσουν το τρόπο. Εντάξει, μια σφαγουά έγινε εκεί πέρα. Του πάει. Γιατί στον ημιτελικό με τη Μάη. Εκεί λέω, εκεί έγινε. Η σφαγή εκεί έγινε. Εκεί δεν τι έγινε, τέλος πάντων. Ωραία, Κώστα. Τώρα βλέπω ότι τους πάει τα χανούμια και βλέπω τώρα λες να τριτώσει το κακό, Δημήτρη. Έχουν ρέντα, είναι αλήθεια. Φίλε, σκέψου πώς πέρασε στο τελικό κυπέλου. Α, τα πάρουν όλα, ρε φίλε. Έχουν ρέντα, τεράστια. Δεν γίνονται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Η ΑΕΚ από την Α2 που ανέβηκε πήρε και κύπελο πήρε και τσάκι. Από την Α2 αλλά έχει ρίξει ο άλλος εκατομμύρια. Και στο βόλι έρχονται. Και η ουσία ποια είναι. Έριξε ένα εκατομμύριο να κάνει το Final Four. Και το παίρνει πίσω. Και πήρε, ναι, στην ουσία πήρε το δώρο άνθρωπο. Δηλαδή, φράγκο δεν έχει πάρει αυτός. Δεν έχει πάρει, φράγκο, αλλά πήρε ευρωπαϊκό. Μα το θέμα είναι να μην βάλει. Μα το ευρωπαϊκό, ναι. Μα γι' αυτό, μα να σου πω κάτι, αυτή είναι η έννοια να σου πω κάτι. Κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι με πολλά χρήματα, τι περιμένεις, να πάρουν λεφτά πίσω. Αυτός δόξα ήθελε. Αποθεώνεται από όλους. Και ο Γιανακόπουλος έχει 300 εκατομμύρια, πήρε 6-7 ευρώ λίγες και δεν έχει πάρει φράγκο. Αυτό. Μα αυτοί κερδίζουν αλλού, ρε παιδί μου. Παιδιά, Κώστα, περιμένουν τρεις παλικάρι μου. Καλημέρα, περιμένουν τρεις. Καλημέρα, ναι, καλημέρα, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Γιάννης Πάουξης. Γιάννης Πάουξης. Καλημέρα, καλή ομάδα, Γιάννης, ακούμε.
Τώρα μόλις γύρισα από την Τούμπα, πήρα και εγώ καβάζωσα τη θέση μου για το τελικό. Μπράβο, πήρες. Τι ηλικία έχεις? Ναι, το πήρα. 22. 22 χρόνια. Έχεις διαρκείας, έχεις διαρκείας. Έχω διαρκείας, ναι, στη... Χθες γιατί δεν πήγες? Πού? Στην Τούμπα. Του κάνεις ανάκριση. Πήγα στην Τούμπα. Χθες. Α, χθες δεν μπορούσα γιατί δούλευα. Δηλαδή, διακινδύνευσες να χάσεις τη θέση σου. Ναι, αλλά επειδή είμαι γραμμένος και σε σύνδεσμο, λίγο δύσκολο να είναι. Συγγνώμη, δηλαδή χθες θα μπορούσαν να είχαν εξαντληθεί και δεν εξαντληθήκαν. Πώς γίνεται αυτό? Ναι. Είναι εντάξει, τα 12.000 της διαρκείας σε μια μέρα είναι δύσκολο να εξοδευτούν. Πάντως σήμερα έχει πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή, έκανα μια μισή ώρα. Κάνανε επίτηδες, από το βράδυ ανακοινώσανε. Ναι, το είδα. Από ότι την ενημέρωση που είχα από τις κοπέλες, δηλαδή που πήρα το στήριγμα από τους τελευταίους, δηλαδή έχω μείνει ελάχιστα. Και είχε Γιάννη... κόσμο που περίμενε, δηλαδή. Ναι, είχε πολύ κόσμο. Μου ακούγεσαι σχεδόν όχι παοκτσής. Δεν ξέρω, ευγενέστατος ή ήπιος υποξής την αγενέστατη και... Το παιδί, δεν ξέρω. Δημήτρη, πέρα την πλάκα, αφού η ΑΚ είναι η καλύτερη ομάδα από εμάς, έτσι. Πού, στο ποδόσφαιρο. Και παίζουμε στο ΑΚΑ, γιατί οι στοιχηματικές μας δίνουν ελαφρώς φαβόροι. Ναι, γύρισε. Ναι. Σόπαρε. Ποια στοιχηματική σε δίνει φαβόροι? Μπορώ να κάνω διαφημίση? Αν δεν είναι αυτή που διαφημίζουμε, όχι. Μόνο στοίχημαν μας δίνει. Δεν είναι αυτή που διαφημίζει. Στοίχημαν T-Bet. Περίμενε. Στοίχημαν T-Bet. Win Masters. Είναι κάποια από αυτές. Έλα ρε. Στοίχημαν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, 2.63 η ΑΕΚ, 2.88 ο ΠΑΟΚ. Ναι, σε αυτή που παίζω εγώ μας έχει το αντίθετο. Εντάξει. Εντάξει, τέλος πάντων. Κοίτα, εγώ είχα αποφασίσει να μην πάω στο τελικό. Δηλαδή, όταν πριν γίνουν όλα αυτά, είχα αποφασίσει να μην κατέβω. Αλλά μετά το σκέφτηκα διαφορετικά, λέγοντας ότι μια ομάδα η οποία έχει μόνο 5 κύπελα στην ιστορία της και μια πόλη η οποία έχει 7 κύπελα για τις τρεις ομάδες, δεν έχει το δικαίωμα να υποτιμάει το θεσμό του κυπέλου και να το χαρακτηρίζει κυπελάκι, έτσι. Φυσικά, ρε, τι κυπελάκι. Δεν έχουμε πάρει βασικά ποτέ τίτλο δεύτερη συνεχόμενη φορά στην ιστορία μας. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι και ηθικά διακυβεύεται κάτι σημαντικό, άμα τους κερδίσεις. Ποια είναι η δική σου γνώμη, Δημήτρη? Κέρδισε γιατί άμα δεν κερδίσεις. Κέρδισε μετά καλύτερα. Δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Οι τσαλτίδες θα κάνουν πάρτι. Αυτό είναι το λιγότερο. Πρέπει να σκύψεις το κεφαλάκι και να... Δεν θα μπορέσεις μετά να πεις κάτι. Όχι να σκύψεις στο, να σκύψεις στο κεφαλάκι, είπες. Να σκύψεις το κεφάλι. Το κεφαλάκι, συγγνώμη. Sorry. Okay. Έγινε, φίλε, καλημέρα. Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις? Ο Ροχάμης είμαι, ΠΑΟΚ. Ροχάμης, έλα ρε παικτούρα, Ροχάμη. Τι κάνεις ρε Μαρή? Μου έλειψες ρε Ροχάμη. Ρε, σε σκέφτομαι να την ακούω την εκπομπή συνέχεια, κάθε μέρα την ακούω. Και εγώ σε σκέφτομαι ρε Αλυταρά, σε σκέφτομαι ρε. Θα κατεβείς λοιπόν, τελικό? Ναι, θα πάω. Θα κατεβείς. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο κάτι χθες για το βόλι να ξεκινήσω. Από το βόλι, ναι. Πήγες και βόλι? Ξέρεις, ναι. Καλά, Ροχάμης και βόλι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ναι. Χθες ξέρεις ποιος το έχασε το μάτσε? Ο προπονητής σου. Βέβαια. Έτσι το είπα, έβλεπα λίγο. Για πες. Κοιμάται. Για πες. Κοιμάται, λέω. Δεν βάζει τον Γκιόν μέσα, είναι δυνατόν? Ορίστε, ποιον? Τον Γκιόν. Γκιόν. Ολλανδός ακραίος. Τι Γκιόν, ρε, τη Σελήν Γκιόν. Γκιόν, τον Γκιόν. Εκεί λες κρίθηκε. Βέβαια, ρε, εσύ. Πλάκα μου κάνει. Αυτός είναι Ολλανδός εξτρέμ. Δηλαδή... Ναι. Αυτός είναι. Καλά, δεν φωνάζατε εσείς. Hey, coach, τον Γκιόν, δεν φωνάζατε. Ναι. Γιατί εγώ είδα μόνο κάτι πινελίκια στο διαιτητή που έδωσε εκεί πέρα φιλέ. Είδα κάτι, έπιασα λίγο εκεί χωρίσικο το βλέπαμε. Γιατί καλά, βλέπαμε... Ο Πελεκούρας έκανε τραγικά πράγματα συνέχεια με το φιλέ χτες. Ο Πελεκούδας μοιάζει τον άλλο του διαιτητή, εκείνον τον πολύ πολύ χοντρό, ε! Μοιάζουν πολύ. Νόμιζα ότι είναι εκείνος και. Α, τον Παπαθεοδόρου. Τον Παπαθεοδόρου. Ρε εσύ, νόμιζα είναι ο Παπαθεοδόρου και έχασε. Ναι, νόμιζα είναι ο Παπαθεοδόρου που έχασε 40 κιλά. Τρώμαξα. Λέω καλά, αυτός πώς έχει. Ναι. Άκουσε με λίγο να από τον Τσαλτίδη χειρότερος ήταν εκείνος. Ακούς Μάρια. Ναι. Θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός, ξέρεις ποιον? Στο... Το σέρμο αυτό που έμπαινε στη Νιούκαστ που είχε 0 γκολ. Στο ποδόσφαιρο λες? Στο ποδόσφαιρο, ναι. Ποιονά, ξέρω, τι θέση? Το σέρμο, το center forward, έναν... Βέβαια. Ζόρτζεβιτς λέγεται κάπως έτσι. Ναι, βέβαια, 0 γκολ στην Premiership δεν σημαίνει ότι θα βάλει και 15 γκολ εδώ. Εντάξει. Τον Τζούρτζεβιτς. Ο Πρίγιοβιτς δεν κάνει ούτε για την Μπέρτον.
Ούτε για την Μπέρ. Θα γελάει η κοινωνία όλη. Εδώ πέρα τον κάνανε ήρωα τώρα με 17 γκολ. Ο μαύρος του Πλατανιά ακόμη κοιτάει την μπάλα χθες που πέφτει. Αυτό το σέρβο τον είχαν πάρει από την Άντερλεχτ 10 εκατομμύρια τότε η Νιουκάστλ. Ναι, μου εντάξει, και η Νιουκάστλ έχει δώσει κάτι λεφτά. Το Μίτροβιτς. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ναι, το Μίτροβιτς. Ναι, το Μίτροβιτς. Ρε, παιχτάρα είναι αυτός. Άκου να δεις, δεν πήγε να πάρει ο ΠΑΟΚ το δηλαδή ο Μίτροβιτς εδώ θα παίζει στο Χαριλάου και στη Λιβαδιά, έτσι. Μην το βλέπεις. Ο Πρέγιοβιτς είναι αλλαγή του, έτσι, στη Σερβία. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ναι, ναι. Δεν πήγε να πάρει ο ΠΑΟΚ, το τραγικό λάθος που έκανε, δεν πήγε να πάρει τον Μάνο από τον Όφη και τον Γκάιπερς από τον Αργοτέλη, 21 χρόνια Βέλγο. Ναι, ο Βέλγος, ναι. Και ξέρεις, εντάξει, κλοπίδι πρωταθλήματος φέτος καθαρά. Ναι. Έγινε, μπήκε ο Ιβάν μέσα για να μην μπουκάρει ο κόσμος τελικά μέσα. Μπουκάρει αυτός για σιγουριά, ναι. Έγινε, καλημέρα. Ότι... Πάμε στον τελευταίο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Τεχνικά προβοκατόρικα, Αλέξης, Άρης και Λίβερπουλ. Αλέξης, Άρης και Λίβερπουλ. Τώρα να πω ότι έχουμε κάτι κοινό εμείς και ότι σε συμπαθώ. Λοιπόν, παιδιά, θα πω κάτι κλισέ, το οποίο όμως το αισθάνομαι και δεν λέγεται συχνά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ναι, κλισέ είναι, αλλά όντως λέγεται συχνά. Είναι πολύ, δεν μας το λένε, ναι. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι εντάξει, δηλαδή η παρέα ταιριάζει πιο καλά από μια παλιότερη παρέα. Το παλεύετε κι εσείς με τα νεύρα του καθενός και τα λοιπά. Ναι. Τώρα. Παλιότερη εννοείς με τον Κανίβαλο, με τον Μάο Μάο. Ναι. Ναι. Όχι, εντάξει. Και ο γιατί είμαι Αριανός και ο Χρύσαφος γίνεται Μάο Μάο συχνά, αλλά δεν βαριέται. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα η ερώτηση είναι για τον Χρύσανθο. Του ενός εκατομμυρίου, ναι, για λέγει. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, εγώ εκπροσωπώ ας πούμε μια ομάδα Αριανών που μεγαλώσαμε μικροί, τρέχαμε από εδώ, από εκεί κτλ. Με την πτώση στη γάμα εθνική κτλ. Βαρεθήκαμε πια. Δηλαδή, όπως έλεγε και τότε και ο Χρυσός, υπάρχει μια μερίδα οπαδών που θα γυρίσει την πλάτη της ομάδας. Και τη γυρίσαμε την πλάτη της ομάδας πιο πολύ γιατί κουραστήκαμε το κυνήγι. Δηλαδή, έτσι αισθανόμασταν εμείς. Είσαι σαραντάρης, αν κατάλαβα εκεί. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Βαρεθήκαμε κάθε εβδομάδα και εντάξει, τώρα το λέω στον Χρύσον, ο οποίος είναι η δουλειά του άνθρωπος. Προσπαθώ να αντιληφθώ τι αισθάνεται κάθε φορά που ένιωσε όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων η ερώτηση είναι... Πολύ πιθανό να είχα γυρίσει κι εγώ αν δεν ήταν η δουλειά. Ναι, Χρήσαδε, η τα πρώτα χρόνια. Πει, όχι που τώρα. Είναι ερώτηση σλάς ευχή, να το πω έτσι. Θα έχουμε πάλι κάθε εβδομάδα, Κυριακή βράδυ, θα πονάει το κεφάλι μας. Δηλαδή πάμε προς τα εκεί ή πάμε σε μια πιο ας πούμε μετριοπαθή στάση γενικά. Δηλαδή θα το δούμε λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Γιατί δεν βλέπω να πάει χαλαρά. Ξεκινάει με τσίτα τα γκάδια, ας πούμε. Τώρα αυτό είναι λίγο τώρα, ερώτηση. Αυτό αλλά... τώρα πώς να σου το πω αν δεν δω. Εσύ κάτι ξέρεις πάντα. Όχι, πάντα, δεν ξέρω πάντα, τίποτα. Ίσα. Είναι λίγο πιο συγκεκριμένος. Προσδοκίες είναι. Κοίταξε. Για το ποδόσφαιρο, για την ομάδα. Είναι. Εντάξει, η ομάδα θα κάνει μια αξιοπρεπή ομάδα, γιατί εντάξει, χρέη δεν έχει ιδιαίτερα. Μυαλωμένος είναι γενικά, κατά τη γνώμη μου, αν και δεν είναι Αριανός. Ποιος θα την κάνει την ομάδα? Ο Καρυπίδης. Εκείνος θα επιλέξει. Τέλος πάντων θα επιλέξει συνεργάτες που σκαμπάζουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, κατά βάση διαλύει καλούς συνεργάτες. Το η ερώτηση είναι, πάμε για να συγκρουστούμε με όλους και με όλα και να είμαστε στο τέλος ηχημένοι από όλους και από όλα? Αυτό λέω. Καλό. Δύσκολο. Πολύ καλή ερώτηση. Εκεί είμαστε δύσκολα, ναι. Αυτό λέω, Χρύσανθο. Δηλαδή, εγώ τώρα... Και παραδέχομαι Χρύσανθο εδώ. Παραδέχομαι Χρύσανθο. Είμαστε δύσκολα. Ο Χρύσανθος είναι, εντάξει, άσχετα που είμαι Αριανός, είναι από αυτούς τους δημοσιογράφους που θα πούνε κατά βάση νομίζω εγώ την αλήθεια. Έφυγε να το πονάει. Δεν θυμάμαι όταν σε διοίκησε, δεν θυμάμαι πότε οι αλήθειες που έλεγε, βέβαια. Εκείνη είναι υπεύθυνος επικοινωνίας, βλάκα. Είχαμε πλησιάσει αλήθειες. Οπότε θέλω να πω, Χρύσανθε, ότι, και ας το πάω σαν μήνυμα στο τέλος και να κλείσω, ότι αν είναι να πάμε να συγκρουστούμε με όλους και με όλα, επειδή θέλουμε να νιώθουμε ιδιαίτεροι και μοναδικοί, πιστεύω ότι εγώ ας πούμε που μιλάω για τον εαυτό μου και ένα ποσοστό δεν θα το αντέξουμε άλλο. Δηλαδή, εγώ λέω λοιπόν ότι ένα από τα βασικά κομμάτια που πρέπει να δει ο Καρυπίδης είναι αυτό. Και είναι αυτό γιατί. Γιατί η λογική που επικρατεί στον περισσότερο κόσμο είναι αυτή που λες εσύ. Η οποία όμως το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να σπάσουμε τα μούτρα μας. Από την άλλη όμως, πρόσεξε να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Η πίεση αυτού του γεγονότος δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να ανοίξουμε τα πόδια μας στον πρώτο φίλο που θα βρεθεί μπροστά μας. Ξέρεις τι θέλω, Χρήσανθε, πανετολικό θέλω. Γίνεται. Πανετολικό δεν γίνεται θέλω, γιατί δηλαδή... δεν είσαι πανετολικός. Αυτό το γιατί ο πανετολικός, πρόσεχε λίγο. Να το προσαρμόσουμε πάνω. Να πω κάτι. Λέω, ο πανετολικός μπορεί να ψηφίσει τη μια εβδομάδα κάτι που θα προτείνει ο ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα κάτι που θα προτείνει η ΑΕΚ και την τρίτη εβδομάδα κάτι που θα προτείνει ο Ολυμπιακός. Τίμιο, τίμιο. Ο Άρης λοιπόν.
και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί? Γιατί στην πρώτη φορά που θα το κάνεις, πες ότι υπάρχει κάτι και ψηφίζεις τον ΠΑΟΚ. Εγώ θα βγω και θα ουρλιάζω. Γιατί? Γιατί είμαι χαζός. Άμα το κατάλαβες, λέω για μένα, λέω για μένα για να μην πω για κάποιον άλλο. Άμα συμμετείχεις στην προχθεσή ψηφοφορία, γιατί θα σωστώ. Πρόσεξε, είναι καλό το παράδειγμα. Δεν μου αρέσει, αλλά είναι το μη χειροβέλτιστο. Είναι καλό το παράδειγμα, είναι το καλό το παράδειγμα που λέει ο Δημήτρης. Προχθές λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, εγώ αν ήμουνα, εγώ, θα ψήφιζα όχι. Γιατί, αυτό είναι το σωστό. Όχι, όμως ψήφισε και ο ΠΑΟΚ. Πρόσεξε τι θα λέγανε. Και... θα βγαίνανε λοιπόν μετά εδώ στα μίντια κάποιοι οποίοι θέλουν να πλήξουν έτσι τον Άρη και θα λέγανε. Έτσι έκανε και εσύ. Αυτό έκανε και εσύ. Εγώ είμαι ένας, εσείς 100. Έκανε και εσύ αυτό. Κατάλαβες τι σου λέω. Είναι πολύ λεπτό το επικοινωνιακό. Προσπαθώ να σε καταλάβω. Ομολογώ ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Ότι δεν θα πάμε να σηκώσουμε τον Μπαϊράκι και πάμε. Δεν χρειάζεται να σηκώσει τον Μπαϊράκι. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Αφού έχει φίλου, ρε φίλε, τι ψάχνει. Έχει φίλου. Αυτά δεν τα ξέρω. Με λίγα λόγια, Αλέξη, διάλεξε ένα καλό άρμα. Ήρθε τώρα κάτι καινούργια αμερικάνικα που είναι και γρήγορα και ευέλικτα. Μαρία, ένα τελευταίο. Τρέβορ Μπίνστεν, Manchester Rovers, μόνο αυτό έχω να πω. Συγγνώμη. Τρέβορ Μπίνστεν, ναι. Ο οπαδός που βγαίνει εκτός ορίων στη Manchester Rovers. Roy of the Rovers, ναι. Ευτυχώς τελειώσανε, δεν έχει άλλα. Με ξεπαράδιασε το έθνος εδώ και 10 Κυριακές. Λοιπόν, Μάρια, με απογοήτευσες. Μιλάει ο άλλος για ανθρώπους, λες και είναι ποντίκια. Περίμενα τουλάχιστον εσύ να αντιδράσεις. Όσα είπε για τους πρόσφυγες του Τσαλτίδης αποτελούν ντροπή για το Λίμπερο και τη δημοσιογραφία. Ποια είπα για τους πρόσφυγες? Δεν σας ξανακούω τέλος. Καλέ μου αγαπημένη 164, αντέδρασα. Όντως. Τι είπα, Μάρια, για τους πρόσφυγες? Χρυσανθέ. Ναι, για ακούστηκαν. Πες, φίλε. Γιατί για τους πρόσφυγες έχετε όλοι τέτοια τρέλα που για τους Έλληνες δεν έχετε τίποτα. Όπα. Δεν μ' άκουσες. Τι είπα για τους πρόσφυγες? Είπα ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι. Τους έχει το ελληνικό κράτος και ορθώς τους έχει. Και τους προσέχει. Το τους ταΐζει. Τους περίμενε να στο πω. Τα αυτονόητα είναι αυτά, ρε. Περίμενε καθόλου αυτονόητα. Λεφτά παίρνει. Καθόλου αυτονόητα. Λεφτά παίρνει. Λεφτά. Δεκαπλάσια στα τρώνε. Σαν κράτος. Καθυστερημένε που παίρνει λεφτά. Λεφτά παίρνει. Από μένα κράτος. Τα παίρνει και από σένα. Πάνε εκτέλεσή του, ρε φίλε. Να πάμε. Γιατί πα στο άλλο άκρο, ρε. Ξέρω εγώ. Γιατί ρε φασίστα πα στο άλλο άκρο. Ποιο είναι φασίστα? Ποιο είπε να του εκτελέσει? Εγώ το Παρασκευή με κράτησαν που εσύ έφυγε. Ποιο είπε να του εκτελέσει? Το ότι ζητάω να σέβονται. Σωστό. Η χώρα στην οποία φιλοξενούνται, ναι. Και τους παρέχει το όλα αυτά που τους παρέχει. Μπράβο. Είναι κακό. Εκεί σταματάω. Και λέει ο ούτε Δημήτρης... εκτέλεση, ούτε απέλαση, μπράβο. Ούτε να φύγουνε, ούτε να μην τους ταΐζω, τι ούτε τίποτα. Τι λέω, λέω, απαιτώ, ναι. Σεβασμό. Και τίποτα άλλο. Και να σέβονται τη χώρα στην ωραία. Οποία φιλοξενούνται. Και σου εκεί. Λέει ο Δημήτρης, σου λέει... επειδή πλημμύρισαν και κεράνε. Και μιλάς εσύ τόσο απαξιωτικά, λες και οι άνθρωποι. Ποια είναι η απαξίωση! Τι είπα απαξιωτικό! Ακούστηκε. Τότε είναι βλάκα αυτό! Τι είπα απαξιωτικό! Είναι βλάκα. Όχι, ρε φίλε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μόλις πεις τη λέξη πρόσφυγας αμέσως σαρτίζονται. Ωραία, με κράξανε εμένα την Παρασκευή. Δεν με νοιάζει εσένα όταν βγήκες. Δεν με νοιάζει. Είπα ότι μπράβο που αφορούσε ισότητα τριανταφύλου. Δεν με νοιάζει. Για το δεν με νοιάζει, μην μπλέκεις πράγματα. Σου λέω πράγμα συγκεκριμένο. Κατά πλάν, πώς λεγόταν. Οι άνθρωποι πρέπει να τύχουν και φροντίδας. Και να τους περιθάλψουμε και να τους βοηθήσουμε στην επόμενη τους μέρα. Αλλά να σέβονται την Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς δεν τη σέβονται. Αυτό λέω. Και σταματάω εκεί. Σε αυτό είμαι μαζί σου. Όχι όμως μόλις λες ότι κάνουν κάτι κακό αυτοί αμέσως να πέφτουν τα πυγρά στα δεξιά αριστερά. Όπως το παλικάρι μου προηγουμένως. Άντε πια, λες μια κουβέντα και αμέσως ορμάνε. Χρυσανθέ, ακούστηκε άσχημα όπως το διατύπωσε. Δεν με νοιάζει πως ακούστηκε. Τώρα, σεβασμό στην Ελλάδα θέλω. Ναι. Από όλους αυτούς. Γιατί δεν τη σέβονται. Δεν τη σέβονται. Εδώ ο Έλληνες. Όχι όλοι. Οι Έλληνες, Έλληνες. Δεν τη σέβονται. Πέντε φορές οι Έλληνες δεν τη σέβονται και είναι άξιοι της μοίρας μας. Αλλά είναι ο Έλληνας, είναι εδώ. Σεβασμό. Αυτό θέλω. Θέλω αυτός τον οποίο το ελληνικό κράτος του παρέχει πέντε πράγματα γιατί έτσι πρέπει. Γιατί η Ελλάδα είναι μια φιλόξενη χώρα. Γιατί η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα. Η Ελλάδα έχει πονέσει από την προσφυγιά. Και οφείλει η Ελλάδα να περιθάλψει, να βοηθήσει. Περίμενα να τελειώσω. Τώρα ωραία τα λες. Όχι, πάντα ωραία τα λέω. Απλά πιάνεις από μια κουβέντα και υπονοείται. Η Ελλάδα οφείλει και να. Αυτός επειδή είναι παοξής τα λέει, ρε. Από εκεί ξεκινάει όλο. Επειδή είναι παοξής. Ναι. Τώρα δεν αν το έλεγε ο Σταύρος δεν θα έλεγε τίποτα. Αν το έλεγε ο Δημήτρης δεν θα έλεγε τίποτα. Αν το είπε τώρα έτσι το πεντάξει, οκ. Τώρα, μα επειδή είναι παοξής. Η Ελλάδα λοιπόν οφείλει όλα αυτά να τα κάνει γιατί δεν είναι ούτε Τουρκία ούτε οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αλλά αυτοί όλοι.
Θα οφείλουν να σέβονται. Οφείλουν να σέβονται. Καλή όλοι αυτοί. Φίλε. Όπως και ο Έλληνας οφείλει να σέβεται τις γερμανικές αρχές όταν είναι πρόσφυγας εκεί, η μετανάστης, όπως όλοι μας οφείλουμε να σεβόμαστε τον άνθρωπο, τη χώρα. Αυτονόητα είναι αυτά για μένα. Δεν είναι αυτονόητο γιατί δεν γίνεται. Γιατί αρχές έχεις. Δεν βγήκε να πει όμως που βάζει φωτιά και καίνε. Ας πάει στα διαβατά αυτός, ο έξυπνος, να δεις τι κάνουν εκεί. Ο έξυπνος. Ας πάει και δεν το κάνουν όλοι. Δεν το κάνουν όλοι, αλλά υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν. Εγώ λοιπόν επειδή είμαι εκεί, βλέπω τι κάνουν. Ωραία, πες τα. Όπως βέβαια τα κάνουν και Έλληνες. Κάνε μια καταγγελία. Όπως βέβαια τα κάνουν και Αλβανοί. Όπως βέβαια τα κάνουν όλοι. Άνθρωποι τα κάνουν. Τι κάνουν αυτοί που κάνουν και οι Έλληνες. Εγώ σου λέω πρέπει να σέβονται. Να σέβονται. Τι περπατάνε και καίνε, ας πούμε. Να σέβονται. Αυτό λέω. Ωραία. 164 είναι με το κλείσιμο της εκπομπής. Αν θέλεις αύριο, επειδή είναι και άδικο για σένα, εμείς με το μικρόφωνο, εσύ με ένα άδικο μήνυμα. Είναι για μας που εμείς μιλάμε με όνομα και επώνυμο και αυτός λέει ό,τι θέλει πίσω από ένα τριψήφιο. Εγώ θέλω να του πω 164. Σε πάω και όλος το ξέρεις, έτσι. Σε καραγουστάρω. Βγες αύριο και πριν τη. Ας βγει μια φορά να μιλήσει. Πριν τις 11 να μιλήσεις και με τον Χρύσανθο και με εμάς. Εγώ αντέδρασα. Άκου λίγο, μεγάλε. Με άνθρωπο που είναι κακοπροαίρετο. Με άνθρωπο κακοπροαίρετο. Δεν συζητάω. Και εγώ αντέδρασα όμως. Δεν συζητάω. Δεν σε αδίκησε λίγο ο τρόπος που το είπες ή αν θέλεις η σύνταξη που έκανες. Σεβασμός. Τώρα ήσουν άψογος. Σεβασμός. Τώρα ήσουν άψογος. Σέβομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και ίσα ίσα. Είμαστε υποχρεωμένοι ως Έλληνες. Υποχρεωμένοι είμαστε. Γιατί εμένα η γιαγιά μου ήρθε από τη Σμύρνη. Μπα, και εμένα την και ξέρω την προσφυγιά. Μπράβο. Και η... Άλλο όμως αυτό ναι. Και άλλο η Έλληνη σεβασμού. Ναι. Αυτό θέλω εγώ. Να σέβονται όλους εμάς. Εγώ έχω πει και κάτι πιο βαρύ. Ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου καθάρισαν πλέον. Ναι, και σε αυτούς που το παίζουν άνετοι και ουλιάζουν για τους πρόσφυγες που σαφέστε είναι μαζί τους. Ούτε στη μία πλευρά, ούτε στην άλλη. Τελειώνουμε τώρα. Ούτε στη μία, ούτε στην άλλη. Ούτε στο φασισμό από τη μία, αλλά ούτε και στον άλλο φασισμό. Να μην μπορείς να πεις τίποτα. Και κατευθείαν να σου την πέφτουν 15 από δεξιά και αριστερά. Μην πεις για τους πρόσφυγες. Μην πεις για τους πρόσφυγες. Και ο ένας φασισμός είναι και ο άλλος φασισμός είναι, φίλε. Εντάξει, υπάρχει και η μέση κατάσταση. Όντως. Σεβασμός. Όντως. Και αν εμείς τους σεβόμαστε, απαιτούμε να μας σέβονται. Χρυσή... Και το ανάποδο. Αν εμείς δείχνουμε σεβασμό, θα υπάρχουν και άνθρωποι που σέβονται αντίστοιχα. Και θα υπάρχουν και αντίστοιχα και από τη μία και από την άλλη πλευρά άνθρωποι χωρίς σεβασμό. Το καταλαβαίνεις, το κατάλαβες. Η χρυσή αρχαιολινική μέση οδός. Δεν είμαι βλάκας. Εντάξει, οκ. Okay. Όχι, σεβασμό. Την Παρασκευή εσύ βγήκες, με κράξαν κάποιοι επειδή είπα μπράβο που αθώθηκε στο 30 φύλου. Δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή.